Ναι. Λοιπόν, νομίζω ότι σιγά σιγά βρήκαμε τη θέση μας. Ξεκινάμε και συνεχίζουμε με το χριστιανισμό. Ο χριστιανισμός μας έχει απασχολήσει πολλά μαθήματα και θα μας απασχολήσει γιατί μέσω αυτών των θεμάτων μπορούμε να προσεγγίσουμε ένα μεγάλο τμήμα του σύγχρονου κόσμου. Ο χριστιανισμός έγινε η θρησκεία της Ευρώπης. Η Ευρώπη έγινε τελικά η πιο ισχυρή ήπειρος του κόσμου. Όντας χριστιανική, μετέφερε τον εαυτό της στις υπόλοιπες ηπείρους και μετέτρεψε άλλες δύο ηπείρους σε ευρωπαϊκές, δηλαδή την Αμερικανική Ήπειρο και την Αυστραλία, που έγιναν παραρτήματα της Ευρώπης στην ουσία. Άρα και ο χριστιανισμός μετακινήθηκε στα παραρτήματα της Ευρώπης. Εξ αυτού έγινε και η μεγαλύτερη θρησκεία στον κόσμο, γι' αυτό και προσεγγίζουμε αυτά τα θέματα. Το σκέλος που μας απασχόλησε το προηγούμενο μας μάθημα, θα μας απασχολήσει και σήμερα, είναι ο Προτεσταντισμός. Δηλαδή το δεύτερο σχίσμα, το δεύτερο μεγάλο σχίσμα της Χριστιανικής Εκκλησίας. Το πρώτο είναι του 1054, το δεύτερο, και δημιουργήθηκαν οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι, και το δεύτερο είναι του 1517, με αυτό ασχοληθήκαμε στο προηγούμενο μας μάθημα. Οπότε δημιουργήθηκε το δεύτερο σχίσμα του 1517, είναι ένα σχίσμα της Καθολικής Εκκλησίας, αφορά την Καθολική Εκκλησία, και εκείνη έσπασε σε δύο, σε Προτεστάντες, διαμαρτυρόμενους, και σε Καθολικούς. Έκτοτε έτσι παραμένει, άλλο νέο σχίσμα μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει. Μεγάλο σχίσμα. Αλλιώς ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά μικρά, πολλά μικράς ομάδες χιλίων τύπων. Τώρα, σας θυμίζω ότι αυτό το σχίσμα του 1517 ξεκινά με έναν Γερμανό θεολόγο και στοχαστή, τον Μάρτιν Λούθερ, κοντά του, δηλαδή στην ίδια ζώνη της δράσεως του Μάρτιν Λούθερ, Μαρτίνο Λούθυρο τον λέμε ελληνικά, δρά ο Ιωάννης Καλβίνος, Ζων Καλβέν, αυτός είναι Γάλλος, και ένας σπουδαίος Ελβετός, γερμανόφωνος κι αυτός, ο Χουλτράιχ Σβίγγλι, τον λέμε Σβίγγλιο στα ελληνικά. Αυτοί είναι οι πρωτοπόροι, οι οποίοι δίδαξαν διάφορες πτυχές του Προτεσταντισμού εκεί στη δεκαετία του 1510, 1520, 1530, και σας θυμίζω ότι ο Προτεσταντισμός είχε, μετά την πρώτη δράση του Λούθυρου, αυτός άνοιξε το πόμα και βγήκε η μεγάλη αυτή δύναμη του Προτεσταντισμού. Μετά το Λούθυρο, το 1517, αυτός δίδαξε στη Βόρεια Γερμανία, γιατί από εκεί καταγότανε, από το Βιτεμβέργη, στη Βόρεια Γερμανία. Ο Προτεσταντισμός τις πρώτες δεκαετίες, μετά το 1517, είχε γρήγορη ανάπτυξη στη Γερμανία, στις περιοχές κυρίως της Βόρειας Γερμανίας, αλλά και άρχισε να κινείται και προς νοτιότερα. Σε γερμανικές. Σας θυμίζω ότι την εποχή αυτή δεν υπάρχει Γερμανία. Χρησιμοποιούμε τον όρο καταχρηστικά. Υπάρχουν 200 τόσα κράτη και κρατήδια γερμανικά, που όλα μαζί λέγονται Γερμανία. Δεν είναι όμως κάτι ενιαίο. Διαδίδεται λοιπόν στη Γερμανία, διαδίδεται στη Γαλλία, γιατί δρά ο Καλβίνος, διαδίδεται στην Ελβετία. Η Ελβετία είναι μια εμβληματική χώρα του Προτεσταντισμού, επειδή ο Προτεσταντισμός, θα το πούμε και σε λίγο, όπως όλα βέβαια, δεν είναι τόσο θέμα θρησκευτικό, όσο θέμα νοοτροπίας. Αυτό έγινε ο Προτεσταντισμός, οδήγησε τους ανθρώπους που τον πιστεύουν σε νοοτροπία διαφορετική. Η εμβληματική χώρα σε αυτή την εξέλιξη είναι η Ελβετία. Αν λέμε μία χώρα προτεστάντικη, ίσως θα έλεγε κανείς την Ελβετία.
διαδόθηκε στη Σκανδιναβία, όπως σας είπα, στη Νορβηγία και στη Σουηδία. Είχε κέρδη και στη Βόρεια Ιταλία αρχικά και στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά η χώρα η οποία πρώτη επισήμως έγινε προτεσταντική, σας θυμίζω, το είπαμε στο προηγούμενο μας μάθημα, είναι η Αγγλία. Λόγω του Ερίκου του 8ου, όχι όμως τόσο λόγω του Ερίκου του 8ου, σας θυμίζω ότι η Αγγλία είχε έναν πρωτοπόρο αυτών των στοχασμών, τον Τζον Βίκλιφ. Στο 14ο αιώνα, ο Τζον Βίκλιφ πέθανε το 1384 και στην ουσία ήταν μεγάλος στοχαστής στην κατεύθυνση των Προτεσταντών και οι οπαδοί του που λεγόταν Lollards, επίσης στην Αγγλία δρούσαν και το 15ο αιώνα. Άρα δεν ήρθε στο κενό αυτή η ιστορία του Ερίκου του 8ου. Δεν είναι μόνο μια ιστορία σερσέλα φάμ, δηλαδή επειδή ήταν γυναικοδουλειά και από πίσω από όλη αυτή την ιστορία και η Άννα Μπόλεϊν και τα λοιπά. Αυτή η κοινωνία είχε ήδη μπει σε ένα της τμήμα, σε τέτοιες διαδικασίες. Πάντως, είναι μεγάλη στιγμή αυτή, το 1534, που μια τέτοια χώρα, σαν την Αγγλία, εκείνη τη στιγμή σας είπα και στο προηγούμενο μάθημα, δεν είναι η μεγάλη Αγγλία των επομένων αιώνων, είναι μια μέτρια χώρα, προσφάτως ιτημένη από τη Γαλλία στον εκατονταετή πόλεμο, δηλαδή δεν είναι πολλές δεκαετίες που έχει ιτηθεί, όμως περνά σε αυτή τη νέα θρησκεία και δημιουργεί την Αγγλικανική Εκκλησία. Η Αγγλικανική Εκκλησία είναι η πιο συγκροτημένη προτεστάντικη εκκλησία του κόσμου, όμως είναι ιδιαίτερη εκκλησία. Δεν θα έλεγε κανείς ότι είναι η πιο χαρακτηριστική προτεστάντικη. Βέβαια, θα σας εξηγήσω μετά ότι δεν υπάρχει ακριβώς κάτι χαρακτηριστικό προτεστάντικο. Ο προτεσταντισμός είναι ένα ρεύμα με πάρα πολλά ριάκια. Και είναι φυσικό του να είναι ένα ρεύμα με πάρα πολλά ριάκια. Το λέω αυτό διότι οι άλλες δύο πλευρές του χριστιανισμού, η Ορθοδοξία και ο Καθολικισμός, είναι συγκροτημένες πλευρές. Ιδιαίτερα ο Καθολικισμός έχει έναν Πατριάρχη και μεγάλο έλεγχο στις πλευρές της πίστης. Η Ορθοδοξία λιγότερο από τον Καθολικισμό, διότι έχει πολλά πατριαρχία. Όπως ξέρετε, σήμερα η Ορθοδοξία έχει γύρω στα 15 πατριαρχία και ανεξάρτητες εκκλησίες, αλλά και πάλι έχει συντονισμένες απόψεις και ελέγχει το πιστεύω της. Ενώ ο Προτεσταντισμός, οι διαμαρτυρόμενοι, δημιούργησαν ένα κόσμο στον οποίο η ποικιλία δεν εκπλήττει καθόλου. Και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Προτεσταντισμού. Τώρα, σας έλεγα για την Αγγλικανική Εκκλησία, διότι είναι πρωτοπόρα εκκλησία, άνοιξε, δηλαδή αυτή έκοψε το νήμα, αν θέλετε, όμως δεν είναι χαρακτηριστική, διότι είναι μια κρατική εκκλησία κατά κάποιο τρόπο, είναι εθνική εκκλησία. Σας θυμίζω ότι η κεφαλή της Αγγλικανικής Εκκλησίας ολόκληρης είναι ο εκάστοτε βασιλεύς ή βασίλισσα της Αγγλίας, η πολιτική κεφαλή, και η θρησκευτική κεφαλή είναι ο εκάστοτε αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Αν έχετε δει στις τελετές που γίνονται στην Αγγλία και τις βλέπει όλος ο κόσμος, γιατί ξέρουν να κάνουν τελετές και παντρεύονται εκεί πέρα τα πριγκιπόπουλα με τις πριγκιποπούλες και θάβονται οι βασιλείς με όλα αυτά, προείσταται ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Όταν είναι να γίνει μια πολύ επίσημη τελετή, θα το βλέπετε στις τηλεοράσεις μας, προείσταται τις τον τελετών, ο αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι, γιατί είναι ο αρχηγός της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Κάτι τέτοιο, τόσο κρατικό, τόσο κεντρικό, δεν θα βρούμε εύκολα σε άλλες πλευρές της Προτεσταντικής Εκκλησίας και δεύτερον, Προτεσταντικών Εκκλησιών, γιατί δεν υπάρχει μία, είναι άπειρες. Και δεύτερον, η Αγγλικανική Εκκλησία ενσωμάτωσε πλευρές του καθολικισμού μέσα της. Δεν έδιωξε όλες τις πλευρές του καθολικισμού. Παραδείγματος χάρη, τιμά Αγίους, έχει εκκλησίες στο όνομα Αγίων. Αυτό σε πολλές προτεσταντικές ομάδες είναι αδιανόητο.
να τιμάς τους Αγίους, διότι θεωρείται ειδωλολατρία, πολυθεία. Και οι περισσότερες προτεστάντικες ομάδες δεν έχουν όνομα στις εκκλησίες τους, Αγίου, παρά θα δείτε να λέει Ευαγγελική Εκκλησία. Εκκλησία των Μεθοδιστών, Εκκλησία των Βαπτιστών, Baptists. Αν έχει δηλαδή επιγραφή η Εκκλησία, δείχνει την τάση. Την τάση την προτεστάντικη, όχι το κάποιον Άγιο. Εν πάση περιπτώσει. Τώρα, σας θυμίζω ότι είμαστε στο 16ο αιώνα και ασχοληθήκαμε με την Αγγλία το 16ο αιώνα, διότι το 1534 έγινε προτεστάντικη. Βέβαια, το καράβι μπατάρισε αρκετά. Δεν ήταν απλό το πράγμα, διότι η διάδοχος του Ερίκου του 8ου, η κόρη του, ήταν καθολική, προσπάθησε να ξαναφέρει την Αγγλία στον καθολικισμό. Τελικά ανέβηκε η Ελισάβετ η πρώτη, η περίφημη Ελισάβετ, η οποία και ξανά ασχολήθηκε με την σταθεροποίηση του προτεσταντισμού στη χώρα της. Και δεν έκανε μόνο αυτό η Ελισάβετ, αλλά έδωσε μεγάλη έμφαση στην οικονομική ζωή της Αγγλίας, στη βελτίωση της οικονομίας και της παραγωγής και της παραγωγικότητας αυτής της χώρας. Και σας θυμίζω ότι έδωσε μεγάλη έμφαση στην ανάπτυξη του ναυτικού και στην επένδυση στο ναυτικό. Προσπάθησε δηλαδή αυτή η σπουδαία ηγεμόνας να πείσει τους έχοντες της χώρας να επενδύσουν τα χρήματά τους σε παραγωγικούς τομείς και όχι σε πολυτελείς δράσεις. Κρατήστε το αυτό, διότι ένα από τα χαρακτηριστικά του προτεσταντισμού είναι η άρνησή του στην σπατάλη του χρήματος. Θα το δούμε αυτό. Θα μου πείτε, μα κυρία Ευθυμίου, δεν μιλάμε για θεολογικά ζητήματα. Και εσείς κάθε τόσο μας λέτε για κάτι που έχει σχέση με την οικονομία και θα δείτε ότι κάθε τόσο θα λέμε, γιατί ο προτεσταντισμός συνδέεται με την σύγχρονη οικονομία του κόσμου μέσω των νεοτροπιών που παρήγαγε ο Λούθυρος, ο Καλβίνος, ο Σβίγκλιος, οι πρωτοπόροι του προτεσταντισμού είναι θεολόγοι και μιλούν θεολογικά. Όμως, πολλές πλευρές από αυτές που υπογραμμίζουν θα παίξουν ρόλο στη σύλληψη του κόσμου και στην προσωπική δράση των ανθρώπων. Σας θυμίζω τα χοντρικά που έχουμε πει σε σχέση με τον προτεσταντισμό, ότι γενικά όλοι αυτοί οι πρωτοπόροι από το 14ο αιώνα και μετά έχουν μία τάση, αρνούνται πολλοί από αυτούς τις εικόνες, αρνούνται ακόμη και το σταυρό. Ας πούμε, ο Σβίγκλιος αρνείται την ύπαρξη του σταυρού μέσα στις εκκλησίες. Αρνούνται τα περισσότερα από τα μυστήρια του χριστιανισμού, θεωρούν ότι δεν υπάρχουν στις γραφές και κρατούν μόνο 4 από αυτά, μερικοί κανένα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές τάσεις. Υπάρχουν τάσεις οι οποίες αρνούνται και τους ναούς, καν. Υπάρχουν τάσεις οι οποίες όλοι αρνούνται τις ιερές εικόνες, αρνούνται τα ιερά οστά. Δεν υπάρχει στον προτεσταντισμό θαυματουργή εικόνα. Διορθώνω, όχι ιερές εικόνες, θαυματουργές εικόνες. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είναι κάθετοι οι προτεστάντες αυτό. Δεν υπάρχει στον προτεσταντισμό οστά Αγίων. Δεν υπάρχει. Και επίσης δεν υπάρχει μοναστήρια. Ενώ στον Ορθοδοξία και στον Καθολικισμό υπάρχουν μοναστήρια, στον προτεσταντισμό δεν υπάρχουν μοναστήρια. Υπάρχουν όμως, θα το πούμε, τα μοναστήρια είναι στον Καθολικισμό και στην Ορθοδοξία ο τρόπος για να κρατήσει η Εκκλησία την αρχαίγονη κοινοκτημοσύνη. Σας θυμίζω ότι οι πρώτοι χριστιανοί ήταν κοινοκτημονικοί, κάτι το οποίο έχασε η Εκκλησία και το κράτησε στα μοναστήρια. Έτσι, η Ορθοδοξία έχει μοναστήρια και η
Ο καθολικισμός έχει μοναστήρια. Ο προτεσταντισμός δεν έχει μοναστήρια, διότι πιστεύει ότι εδώ πρέπει να είναι τα μοναστήρια. Στην καθημερινή ζωή, όχι αποκομμένα κάπου. Αφήστε δε που ο προτεσταντισμός δεν πιστεύει καθόλου στη συνεχή προσευχή, καθόλου. Ούτε τις παρακλήσεις στον Θεό. Πιστεύει ότι είναι δείγμα διαφθοράς αυτή η ιστορία. Το να παρακαλώ το Θεό. Ο Θεός βλέπει. Ο Θεός κρίνει. Σε ξέρει κάθε στιγμή τι έχεις κάνει. Τι ζωή είναι αυτή να κάθεσαι και να προσεύχεσαι. Μια προσευχή, καλό. Αλλά όχι πολλές. Ένα. Πολλές προσευχές είναι και χάσιμο χρόνο. Μπρος, πήγαινε δούλεψε. Τι θα πει προσεύχομαι. Θα δείτε ότι ταιριάζει αυτό που σας λέω, διότι ο προτεσταντισμός έχει θεοποιήσει την έννοια της εργασίας. Θεοποίηση όμως, την έννοια της εργασίας. Ο Θεός θέλει να εργάζεσαι. Θέλει να εργάζεσαι με όλη σου τη δύναμη. Με όλη σου την εφευρετικότητα, με όλο σου το είναι. Επομένως, πού είπε ο Θεός ότι πρέπει να καθόμαστε σε μια άκρη και να προσευχόμαστε? Άιντε, πήγαινε στη δουλειά σου και δούλεψε. Αυτό είναι το κλίμα, αν θέλετε, στον προτεσταντισμό. Οπότε, μοναστήρια όπου είναι κάποιοι οι οποίοι προσεύχονται για τους προτεστάντες είναι τελείως λαθεμένο και είναι και διαφθορά, διότι δίδουν αυτό, το να προσεύχεται κανείς το Θεό και να παρακαλεί το Θεό, μεταφέρει ένα κλίμα στην κοινωνία διαφθοράς. Διότι τι σημαίνει όλη την ώρα παρακαλώ το Θεό, τι είναι ο Θεός, κανένας διεφθαρμένος πολιτικός για να τον παρακαλείς? Ο Θεός είναι εκεί και κρίνει. Γιατί παρακαλείς τον Θεό? Διότι αυτό κάνεις και στην πολιτική σου ζωή και στην κοινωνική σου ζωή. Πας και παρακαλάς. Τι παρακαλώ? Κάνε τα σωστές πράξεις και ο Θεός σε βλέπει. Και αν είσαι σωστός, σε κρίνει θετικά. Άμα είσαι λάθος, σε κρίνει αρνητικά. Διόρθωσε την πράξη σου για να σε ευχαριστήσει τον Θεό. Όχι παρακάλα. Τι είναι ο Θεός? Δεν ξέρεις ότι με αυτόν τον τρόπο τον προσβάλλεις? Σαν να είναι κανένας λαϊκιστής πολιτικός. Δεν τα λέω στον αέρα. Έτσι ήταν και είναι η άποψή τους. Εξ αυτού δεν υπάρχουν πολλά παρακάλια, δεν υπάρχουν πολλές προσευχές. Όχι ότι λείπουνε. Μερικές ομάδες προτεστάντικες δεν έχουν καν προσευχές. Δεν δέχονται καν τα ιερά κείμενα. Και έχουν δικές τους προσευχές που τις κάνουν εκείνη την ώρα για να είναι δροσερές, για να είναι ευχάριστες κτλ. Την ώρα που βρίσκονται για να πούνε όλοι μαζί τις ευχαριστίες τους στο Θεό. Και γενικά, αν έχετε ποτέ βρεθεί σε προτεστάντικες διαδικασίες, τα πράγματα δεν σέρνονται για πολύ. Οι λειτουργίες είναι γρήγορες. Της κατηγορίας τσακ μπαμ, δηλαδή. Όλα είναι οργανωμένα, πας εκεί, είναι τα βιβλία, σου λένε ποιους ύμνους θα πεις, μπαίνεις στην προτεστάντικες εκκλησίες, είναι όλα οργανωμένα. Αυτό το οργανωμένο, δηλαδή δεν υπάρχει τίποτε που να μην έχει προβλεφθεί σε πολλές από τις προτεστάντικες. Πάτε, έχουμε ένα σωρό στην Αθήνα. Είναι τη γερμανική πίσω από το, κοντά στο Γαλλικό Ινστιτούτο, λίγο παρακάτω. Είναι η γερμανική εκκλησία, μπορείτε να πάτε μια Κυριακή. Είναι η αγγλικανική εκκλησία των Φιλελλήνων. Είναι λίγο παρακάτω η ευαγγελική εκκλησία. Είναι αρκετές προτεστάντικες εκκλησίες στο κέντρο της Αθήνας και άλλες περιφερειακά. Δεν είναι πάρα πολλές, αλλά είναι. Αν πάτε, ας πούμε, σε αυτές, τουλάχιστον στην αγγλικανική που εγώ πηγαίνω συχνά με τους φοιτητές μου ή στη γερμανική, υπάρχει μόλις μπεις ένας πίνακας που έχει κάτι νούμερα. Τι είναι αυτά τα νούμερα? Είναι η ύμνη που θα πείτε εκείνη τη μέρα. Πού είναι αυτό? Αντιστοιχεί σε ένα βιβλίο που είναι εκεί μπροστά που θα καθίσεις. Ανοίγεις το βιβλίο, κοιτάς τα νούμερα, ξέρεις ποιες θα λεχθούν. Δηλαδή όλα είναι οργανωμένα. Όλα είναι, έχουν προβλεφθεί. Παίζει ρόλο αυτό που σας λέω, διότι είναι μέσα στη σύλληψη του προτεσταντισμού και αυτή η πλευρά. Η πλευρά της οργάνωσης, η πλευρά της εργατικότητας, η πλευρά της πρόβλεψης των πραγμάτων, η πλευρά της επίλυσης των πραγμάτων. Και αυτό
είναι θρησκευτικό. Δεν είναι μόνο συμπεριφορά. Είναι το θέλει ο Θεός να είσαι οργανωμένος και στοχευμένος και πειθαρχημένος με την έννοια αυτή. Δηλαδή εσωτερικά και εξωτερικά πειθαρχημένος. Όχι άιντε και ό,τι να είναι. Και αν έχουν άιντε και ό,τι να είναι, γιατί είναι ομάδες που σου λέει, και αυτοί είναι οργανωμένοι στο άιντε και ό,τι να είναι. Καταλάβατε, δεν είναι χήμα τα πράγματα. Είναι οργανωμένα. Τώρα, λέγαμε για την διάδοση του προτεσταντισμού. Να πούμε 2-3 και πολύ μεγάλα πράγματα που συνδέονται με αυτό. Το είπαμε και στο προηγούμενο μας μάθημα ότι η διάδοση του προτεσταντισμού ήρθε από τα κάτω. Δεν είναι, σας θυμίζω, το σχίσμα του 1517, δεν είναι σχίσμα κορυφής. Το 1054 ήταν σχίσμα κορυφής. Πατριάρχες συγκρούστηκαν με πατριάρχες. Εδώ δεν έγινε κάτι τέτοιο. Από τη βάση πήρε φωτιά το σύστημα και αυτό έδωσε μεγάλη βία στα πράγματα. Γι' αυτό και η διάδοση του προτεσταντισμού συνδυάστηκε με μεγάλη βία και πάρα πολλές συγκρούσεις. Δηλαδή, στην ουσία, εμφύλοι πόλεμοι. Ακόμη και στην Αγγλία, την οποία αντιμετωπίσαμε στο μάθημά μας το προηγούμενο, αν είχατε δει το υπέροχο έργο με την Kate Blanchett Elizabeth the First, η Ελισάβετη πρώτη, ανοίγει η σκηνή, πάρα πολύ ωραία το δείχνει ο σκηνοθέτης, στην πρώτη σκηνή, μόλις ανοίγουν οι τίτλοι της ταινίας, δείχνει να καίγονται ζωντανοί καθολικοί σε μια πλατεία του Λονδίνου. Δηλαδή, και στην Αγγλία, που αναλογικά η σύγκρουση καθολικών προτεσταντών ήταν η ποιότερη, θα έλεγε κανείς, φυσικά και καήκαν ζωντανοί ένα σωρό καθολικοί. Σας θυμίζω τον Τόμας Μουρ, μια σπουδαία προσωπικότητα του αγγλικού καθολικισμού, ο οποίος ήταν λατρεμένος σύμβουλος του Ερίκου του 8ου και τελικά τον πλήρωσε με τη ζωή του την αμετακίνητο στον καθολικισμό εκείνος, είναι μέσα στα θύματα αυτής της σύγκρουσης που υπήρχε και στην Αγγλία. Αλλά στην Αγγλία, στη Νορβηγία, στη Σουηδία, στη Δανία, η σύγκρουση ήταν αναλογικά ήπια. Δηλαδή, υπήρχε αίμα, αλλά, εν πάση περιπτώσει, σχετικά ελεγχόμενες οι καταστάσεις, ο προτεσταντισμός υπερίσχυσε εκεί ευκολότερα. Οι δύο χώρες στις οποίες το πράγμα πήρε βαριά εξέλιξη, μέσα στο 16ο αιώνα, είναι η Γαλλία και η Γερμανία, δηλαδή τα διάφορα γερμανικά κράτη και κρατήδια. Στη Γαλλία το πράγμα ήταν έντονο εξ αρχής. Όπως σας είπα, οι προτεστάντες στη Γαλλία δεν ξεπέρασαν ποτέ το 20-25% του πληθυσμού. Δηλαδή, τελικά η Γαλλία δεν είχε στην πραγματικότητα τόσο μεγάλο κύμα προτεσταντισμού. Όμως, και είναι σπουδαίο σε αυτό το σημείο να θυμόμαστε, δεν θυμάμαι σας το είπα την προηγούμενη φορά, οι Γάλλοι προτεστάντες έχουν ένα ειδικό όνομα. Λέγονται Ουγενό στα γαλλικά. Στα ελληνικά τους λέμε Ουγενότους. Όταν ακούτε τον όρο Ουγενότος, θα πει Γάλλος Προτεστάντης. Για 150 χρόνια στη Γαλλία γινόταν συγκρούσεις καθολικών με Ουγενότους. Η λέξη Ουγενό. Τώρα, στην Γαλλία αυτές οι συγκρούσεις πήραν μεγάλη τροπή μετά το 1560, οπότε η Γαλλία έσπασε σε περιοχές προτεσταντών, θα έλεγε κανείς, και σε περιοχές καθολικών. Οι περιοχές των καθολικών υπερτερούσαν. Βέβαια, το βαρύ ήταν ότι ήταν ανάμεικτες αυτές. Δεν ήταν καθαρές, δηλαδή πάντα σε μια περιοχή που υπερτερούσαν οι προτεστάντες υπήρχαν και χωριά και κομοπόλεις που ήταν καθολικές. Και πάει λέγοντας, γι' αυτό και τόσο αίμα στη Γαλλία. Αυτές οι πολλές συγκρούσεις στη Γαλλία κορυφώθηκαν τη νύχτα του Αγίου των Σφαγών, του Αγίου Βαρθολομαίου, όπως ξέρετε, το 1572. Ήταν μια νύχτα κατά την οποία έγιναν εκτεταμένες σφαγές
προτεσταντών από την πλευρά των καθολικών και δυστυχώς για τη Γαλλία αυτό το κλίμα δεν κόπασε, παρασυνέχισαν οι αιματηρότατες συγκρούσεις, στην ουσία ήταν ένας εμφύλιος πόλεμος και θα έλεγε κανείς ότι αυτές οι συγκρούσεις έληξαν το 1598 διότι τέλος πάντων άρχοντες και ισχυρές οικογένειες της Γαλλίας προτεστάντικες και ισχυρές οικογένειες καθολικές συναντήθηκαν το 1598, δηλαδή 80 χρόνια μετά την έκρηξη του προτεσταντισμού. Σας θυμίζω ότι 1517 ξεκίνησε ο προτεσταντισμός στη Γαλλία, 80 χρόνια μετά, το 1598, σε μια πόλη της Γαλλίας που λέγεται Νάντ, στα ελληνικά τη λέμε Νάντι, συναντήθηκαν προτεστάντες και καθολικοί και συμφώνησαν τη συνύπαρξή τους. Αυτό είναι το περίφημο διάταγμα της Νάντις, της Νάντ. Αυτή είναι σπουδαία πράξη, το διάταγμα της Νάντις, διότι σε αυτό προβλέπονται ζώνες στις οποίες θα μπορούν να λειτουργούν οι προτεστάντες και σε αυτές τις ζώνες οι καθολικοί δεν θα τους ενοχλούν και θα μπορούν να είναι πλήρη μέλη της γαλλικής κοινωνίας. Ήταν αρκετά προχωρημένη σύλληψη, δηλαδή, διότι επέτρεπε τους προτεστάντες να λειτουργούν σαν τους καθολικούς σε κάποιες ζώνες που ήταν προστατευόμενες. Το λέω αυτό διότι στη γερμανική πλευρά, που τα πράγματα εξ αρχής είχαν αρχίσει πολύ βαριά και υπήρχαν συγκρούσεις στα διάφορα κρατήδια, το 1555 αποφασίστηκε στην πόλη Αυγούστα της Γερμανίας, Augsburg, Αυγούστα τη λέμε, δηλαδή 40 χρόνια περίπου πριν το διάταγμα της Νάντις, στη γερμανική πλευρά προσπάθησαν και εκεί να βρούνε μία λύση. Η λύση όμως αυτή ήταν πιο θνησιγενής και λιγότερο πολιτική, θα έλεγε κανείς, από αυτή των Γάλλων, διότι σε αυτή τη σύνοδο της Αυγούστας στο Augsburg αποφασίστηκε να είναι ελεύθερος το κάθε γερμανικό κρατήδιο, να είναι είτε καθολικό είτε προτεστάντικο, ανάλογα με το τι είναι ο ηγεμόνας του. Είναι αυτή η μεσαιωνική σύλληψη, cuius regio, eius religio. Δηλαδή, εκείνος που διβασιλεύει, αυτός ορίζει και το θρήσκευμα. Αυτή λοιπόν η σύλληψη ήταν παροχημένη, έδωσε μεν τη δυνατότητα σε κάποια κρατήδια να μην έχουν τόσο μεγάλη ένταση, διότι έτεινε, συνέπιπτε η τάση του ηγεμόνα τους να είναι, συμβαδίζει με την τάση των υπηκόων, αλλά καθώς αυτή η πλευρά του προτεσταντισμού ήταν μια λαϊκή υπόθεση, υπήρχαν πολλά άτομα που δεν ήταν καθόλου έτοιμα να δεχθούν ότι όποια θρήσκευμα έχει ο ηγεμόνας, αυτό θα έχουν και οι υπήκοοι, οπότε ήταν θνησιγενής αυτή η σύλληψη της Αυγούστας. Έτσι, στα γερμανικά κρατήδια και κράτη συνεχίστηκαν οι εντάσεις μέσα στον 16ο αιώνα και το 1570 και το 1580 και εκεί θα δούμε ότι θα κορυφωθεί η σύγκρουση μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, διότι στα εδάφη της Γερμανίας θα γίνει ο μεγαλύτερος πόλεμος από όλους. Δηλαδή, τελικά στη Γερμανία θα έχουμε τις μεγαλύτερες συγκρούσεις μεταξύ προτεσταντών και καθολικών στον επόμενο αιώνα, δηλαδή στο 17ο αιώνα, οπότε θα συμβεί ο 300ετής πόλεμος, αν το θυμάστε από τα διαβάσματά μας. Ο 300ετής πόλεμος δεν είναι αυτός Σπάρτη-Αθήνα, είναι ο εμφύλιος της Γερμανίας μεταξύ καθολικών και προτεσταντών, που θα πάρει πλέον συνολική τροπή, δηλαδή δεν είχε σταματήσει οι συγκρούσεις, αλλά το 1618, 100 χρόνια μετά την έναρξη του προτεσταντισμού, λες και ήταν
ζυγισμένο το πράγμα. Το 1618 η σύγκρουση Προτεσταντών Καθολικών στα γερμανικά κράτη γενικεύεται και αρχίζει η κόλαση. Αρχίζει η κόλαση στα γερμανικά κρατήδια, διότι εμπλέκονται όλα αυτά στον πόλεμο, αλλά είναι καθολικά και μπαίνουν, συγκροτούν ένα στρατό με το άλλο κρατήδιο και το παράλλο κρατήδιο που είναι καθολικό εναντίον του παραπαράλλου που είναι προτεστάντικο κτλ. Αλλά εκείνο που έκανε τον 30ετή πόλεμο να είναι παγκόσμια σημασίας πόλεμος είναι το γεγονός ότι δεν έμεινε γερμανικός πόλεμος. Διότι ενώ ήταν εμφύλιος πόλεμος γερμανικός, ενεπλάκησαν σε αυτό το πόλεμο στην πράξη όλοι οι ηγεμόνες της Ευρώπης, όσοι ήταν καθολικοί ήρθαν να βοηθήσουν τους καθολικούς Γερμανούς και όσοι ήσαν προτεστάντες ήρθαν να βοηθήσουν τους προτεστάντες Γερμανούς. Και έτσι σε αυτό το 30ετή πόλεμο δεν είναι ακριβώς καθαρά όπως σας είπα, γιατί σε κάποιες φάσεις του πολέμου κάποιοι καθολικοί βοήθησαν αντιστρόφως. Αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι, ενεπλάκησαν σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο της Γερμανίας 194 φορείς. Εκ των οποίων οι περισσότεροι βέβαια είναι τα κρατήδια τα γερμανικά. Όταν έληξε αυτός ο πόλεμος το 1648, είναι ακριβώς 30 χρόνια, 1618-1648. Αυτός ο πόλεμος έληξε το 1648, είχε 1.000.000 νεκρούς στρατιώτες, μόνο στρατιώτες. Σας λέω ότι αναλογικά με τα σημερινά δημογραφικά δεδομένα, γιατί τότε ήταν όλη η γη πολύ λιγότερο πιο αραιοκατοικημένη από σήμερα, άπειρα πιο αραιοκατοικημένη, είναι σαν να σκοτώθηκαν με σημερινά δεδομένα 10 εκατομμύρια στρατιώτες. Το 1648 είχαν σκοτωθεί 1.000.000 στρατιώτες, όχι εκτός των αμάχων. Η Γερμανία ήταν καμένη από πάνω μέχρι κάτω, γέφυρες τσακισμένες. Δεν είχε μείνει όρθιο σχεδόν τίποτα μετά από 30 χρόνια εμφυλίου πολέμου. Και τέλειωσε αυτός ο πόλεμος με την ειρήνη της Βεστφαλίας, δηλαδή συναντήθηκαν τέλος πάντων, για να πούνε τι, ότι κανείς δεν νικάει. 30 χρόνια κάει και το Πελεκούδι χωρίς νικητή. Χωρίς νικητή. Στην Βεστφαλία αποφασίστηκε ότι όποιος είναι καθολικός, είναι καθολικός, όποιος είναι προτεστάντης, και άντε να πάμε στο καλό. Δεν πάει άλλο αυτή η ιστορία. Έτσι λοιπόν, θα έλεγε κανείς ότι το 1648 που τελειώνει αυτός ο κύκλος του 30ετούς πολέμου, λύγει και η μεγάλη ένταση μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Δηλαδή λέμε ότι γύρω στο 1650, δηλαδή 140 χρόνια μετά τον Λούθυρο, 130 χρόνια μετά τον Λούθυρο, τα πράγματα μπήκαν σε μία ροή πλέον. Όχι ότι δεν υπάρχουν εντάσεις, η Γαλλία αποδεικνύεται πολύ ευάλωτη σε αυτές τις ιστορίες, διότι ενώ ψηφίστηκε το διάταγμα της Νάντης, το 1598, δηλαδή πριν μπούμε στον νέο αιώνα, δεν κρατήθηκε η συμφωνία αυτή. Για λίγα διάστημα έγινε σεβαστή, αλλά σταδιακά ξανάρχισαν καθολικοί στο ένα ή στο άλλο σημείο να σφάζουν και να καίνε προτεστάντες, και προτεστάντες στο ένα ή άλλο σημείο να συγκρούονται με καθολικούς, και σταδιακά πήρε ξανά φωτιά το κορδελιό και η Γαλλία ξανάρχισε κύκλο εμφυλίου πολέμου στις αρχές του 17ου αιώνα. Ενώσο τρέχει ο 30ετής πόλεμος, το 1618 δηλαδή στα γερμανικά εδάφη, στην Γαλλία επίσης τρέχει σύγκρουση, διότι έχει ανατραπεί το διάταγμα της Νάντης. Και τελικά το 1628, η καθολική στη Γαλλία, σας θυμίζω ακόμη τρέχει ο 30ετής το 1628, είναι μέσα στον 30ετή, οι καθολικοί πετυχαίνουν μια μεγάλη νίκη εναντίον των προτεσταντών,
στην πόλη τους, την σπουδαιότερη έδρα τους, που είναι η Λα Ροσέλ, μια πόλη βορειοδυτικά από τον Μπορντό. Και έτσι οι προτεστάντες πλέον της Γαλλίας μετά το 1628 είναι με την πλάτη στον τοίχο, δεν δέχονται την ήττα τους, προσπαθούν, συνεχίζονται οι μάχες, αλλά πλέον είναι φανερό ότι δεν υπάρχει περίπτωση οι Γάλλοι προτεστάντες να τα καταφέρουν. Και στην πραγματικότητα μετά το 1630-1640 και η Γαλλία ηρεμεί από αυτή την πλευρά και είναι ένα μεγάλο λάθος του Λουδοβίκου του 14ου, διότι μετά από το τέλος, είμαστε στο 17ο αιώνα, έτσι δεν είναι, στη Γαλλία, στο 17ο αιώνα τελειώνει και η Γαλλία μετέσχε του Τριακοντιετούς πολέμου, πήρε μέρος βεβαίως, και μετά το 1648 και η Γαλλία είναι αρκετά καθαρή, θα έλεγε κανείς. Οι προτεστάντες είναι γονατισμένοι, οι καθολικοί είναι νικητές εντός της Γαλλίας, όμως ακόμη το πράγμα έχει τη βία τους και τις εντάσεις του, αλλά πια ελεγχόμενο. Μέσα στη Γαλλία, με το τέλος του Τριακονταετούς πολέμου, θα συνεχιστεί με άλλο τρόπο η πολιτική σύγκρουση, διότι γίνεται ένας άλλος κύκλος εμφυλίου πολέμου που δεν είναι πλέον προτεστάντες καθολικοί, αλλά είναι στην ουσία ευγενής και βασιλής. Ποιος θα ελέγξει την πολιτική κατάσταση στη Γαλλία? Και αυτή λέγεται η σύγκρουση της Φενδόνης, Fronde στα γαλλικά. Κράτησε 5 χρόνια αυτός ο εμφύλιος πόλεμος. Η Γαλλία μπήκε στο μπλέντερ. Από το 1540-50 που είχαν πάρει πια, δηλαδή πήρε φωτιά η σύγκρουση προτεσταντών, μέχρι και καθολικών, μέχρι και το 1653, δηλαδή για 100 χρόνια, η Γαλλία έζησε ένα φρικτό εμφύλιο πόλεμο, ο οποίος είχε σκαμπανεβάσματα διαφόρων τύπων. Η Σφενδόνη, αυτή η εξέγερση της Σφενδόνης, η Φροντ, όπως σας είπα, ήταν πολύ πολιτική, πολύ πολιτική, αλλά εμπεριείχε στοιχεία που είχαν θέσει οι προτεστάντες στα θέματα. Και από αυτή τη σύγκρουση μεταξύ στην ουσία ευγενών και κλήρου και του βασιλέως, υπερίσχυσε η πλευρά του βασιλέως. Έτσι αναδύεται στην Γαλλία ο περίφημος Λουδοβίκος, ο 14ος, που είναι Le Roi Soleil, ο βασιλιάς ήλιος. Ο Λουδοβίκος, στην εποχή του Λουδοβίκου του 14ου, η Γαλλία, δηλαδή στο 17ο αιώνα, σαν να ανακουφίζεται, σαν να ανασένει μετά από τους φοβερούς εμφυλίους πολέμους και μπαίνει στο χρυσό της αιώνα, όπως λέγεται. Δηλαδή, μεταξύ του 1650 και του 1750, η Γαλλία βρίσκει βηματισμό εντυπωσιακό. Ο Λουδοβίκος, ο 14ος, είναι μεγάλος ηγεμόνας. Το τοπίο εσωτερικά έχει ξεκαθαρίσει αρκετά. Ελέγχει τους ευγενείς, ελέγχει την κοινωνία του. Κάνει μεγάλα έργα. Το 1635 δημιουργείται η Académie Française. Τα μεγάλα έργα, μουσεία, η Γαλλία πρωτοπορεί σε πολλά. Αλλά ένα μεγάλο λάθος του Λουδοβίκου του 14ου είναι ότι το 1685, άνευ πλέον λόγου θα έλεγε κανείς, αποφασίζει να εκδιώξει όλους τους προτεστάντες από τη χώρα του. Αυτό ήταν, θα έλεγε κανείς, είναι η αναστολή, έγινε η αναστολή του διατάγματος της Νάντης, το οποίο, ενώ οι προτεστάντες δεν παρουσίαζαν πλέον σοβαρή απειλή για το εσωτερικό της Γαλλίας, όμως εκδιώχθησαν, πιπινή θανάτου, δεν μπορούσαν να υπάρχουν στη Γαλλία, και έτσι οι εκατοντάδες χιλιάδες ουγενώτοι, στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, έφυγαν από τη Γαλλία. Άρον-άρον, για να σωθούν. Και η Γαλλία έχασε στελέχη της από αυτή την άκερη, λαθεμένη κίνηση του Λουδοβίκου του 14ου. Στον επόμενο αιώνα θα ανασταλεί
η αναστολή του διατάγματος της συνάντησης, αλλά το κακό είχε γίνει. Διότι χιλιάδες Γάλλων προτεσταντών εγκαταλείπουν τη Γαλλία άρον-άρον στο δεύτερο μισό του 17ου αιώνα. Προσέξτε, ο προτεσταντισμός είχε διάδοση μέσα στον αγροτικό κόσμο, αλλά κυρίως είχε διάδοση στον κόσμο της δουλειάς, στον κόσμο των τεχνητών, μέσα στα ναυπηγεία, στις συντεχνίες. Εκεί είχε την καλύτερη διείσδυση. Και έτσι όταν εκδιώκονται οι Ουγενώτοι από τη Γαλλία, φεύγουν στελέχη της οικονομίας της Γαλλίας. Κοιτάξτε να δείτε, αν σου λένε, είσαι Γάλλος Ουγενώτος, μέσα σε λίγες, σε μικρό διάστημα, να έχεις φύγει από τη Γαλλία, γιατί αλλιώς δεν υπάρχει το κεφάλι σου. Θα πάρεις αμέσως την οικογένειά σου, τα παιδιά σου και πέντε τζάντζαλα, ό,τι προλάβεις, έτσι δεν είναι? Το σημαντικό είναι να σώσεις τη ζωή σου. Προς τα πού θα πας, άμα είσαι Γάλλος Ουγενώτος, για να σωθείς? Πείτε μου. Πείτε μου χώρα που θα σώσετε το παιδί σας. Την Αγγλία. Σωστή σκέψη. Αν είσαι Γάλλος Ουγενώτος της Βόρειας Γαλλίας, καλό είναι να πας στην Αγγλία. Η Αγγλία είναι προτεστάντικη χώρα, σταθεροποιημένα προτεστάντικη κτλ. Άλλη λύση, πείτε μου. Ελβετία. Η Ελβετία είναι δίπλα σου, αν κατοικείς στο κέντρο και δυτικά της Γαλλίας. Οπότε αμέσως περνάς τα ελβετικά σύνορα για να σωθείς. Κοιτάξτε να δείτε τι ενδιαφέρον έχει. Ανάμεσα στις συντεχνίες που στη Γαλλία είχε μεγάλη διείσδυση ο προτεσταντισμός, ήταν και η συντεχνία των ορολογοποιών. Η Γαλλία είχε μεγάλη παράδοση σε αυτήν. Οπότε χιλιάδες ορολογοποιοί Γάλλοι μπαίνουν στην Ελβετία και έκτοτε η Ελβετία είναι η χώρα των ρολογιών. Και αν δείτε και τα ονόματα των πολλές φορές οι ελβετικές εταιρείες ρολογιών έχουν ένα άλλο όνομα. Καμιά φορά έχουν το όνομα του ιδρυτή. Αλλά και αν μπείτε και δείτε το όνομα του ιδρυτή, τις περισσότερες φορές είναι γαλλικό όνομα. Κοιτάξτε να δείτε, η Γαλλία έχασε ένα πλούτο και τον απέκτησε η Ελβετία. Άλλη χώρα, σας παρακαλώ, γιατί κινδυνεύει η οικογένειά σας. Γρήγορα πείτε το, γιατί έρχονται να σας φάξουνε. Πού θα πάτε? Στην Ολλανδία. Καλή σκέψη. Πολύ καλή σκέψη. Κάντε το. Πάτε στην Ολλανδία. Διότι εδώ είναι η Ολλανδία. Δεν είναι μακριά. Και είναι μια χώρα στην οποία ο προτεσταντισμός μπήκε σαν την ανάσα. Και είχε μεγάλη διάδοση και είναι μια χώρα που θα σας εξηγήσω για την οποία ο προτεσταντισμός έπαιξε τεράστιο πολιτικό ρόλο που κατέληξε στην διαμόρφωση του πιο προχωρημένου, της πιο προχωρημένης πολιτικής κοινωνίας της Ευρώπης. Ο συνδυασμός Ολλανδών και προτεσταντισμού έκανε ένα θαύμα εκεί πέρα, στην βόρειο-δυτική Ευρώπη. Οπότε η Ολλανδία είναι μια καλή χώρα να πάτε να σωθείτε. Παραδόξως, άλλη μια χώρα, άμα ήθελες να πάρεις το νοματιόν σου, γιατί λες εδώ σε αυτή την Ήπειρο, δεν πάει, θα ξαναρχίσει κάπου, θα ξαναρχίσει αυτό το κακό και θα βρεθώ ξανά, είχες μια καλή λύση, την εξής. Ολλανδοί είχαν δημιουργήσει εδώ, στην Νότια Αφρική, μία απικία, διότι η Ολλανδία είχε δημιουργήσει την Ολλανδική Εταιρεία Ανατολικών Ινδιών, εκεί γύρω στο 1600, και εδώ είχε παράρτημα και είχαν έρθει Ολλανδοί, οι οποίοι είχαν αγοράσει και γη, είχαν συγκρουστεί με ντόπιους και είναι οι περίφημοι Boers ή Afrikaners. Είναι οι λευκοί της Νότιας Αφρικής. Αυτοί που διοικούσαν τη Νότια Αφρική μέχρι τώρα, μέχρι τον Μαντέλα, είναι Ολλανδοί, οι οποίοι είχαν έρθει εδώ, στο Νότια Αφρική, από το 1630-50 και είχαν δημιουργήσει εδώ μία έδρα. Και έτσι Γάλλοι Ουγενώτοι, την ώρα του κατακλυσμού, σκέφτονται να πάνε στη Νότια Αφρική και
προστίθενται στους Ολλανδούς της Νότιας Αφρικής. Γι' αυτό αν έχετε ακούσει στη Νότια Αφρική να μιλούν οι Αφρικάνερς, είναι κατάξανθοι, με γαλανά μάτια, Σαρλίζ Θερόν. Όποτε βλέπω τη Σαρλίζ Θερόν εκεί να διαφημίζει, ξέρω εγώ, κάτι αρώματα, βλέπω τα μάτια, τους λέω εδώ, τι DNA έχει δουλέψει από πίσω, πόσοι ουγενώτοι με πόσους Ολλανδούς έχουν αναμειχθεί για να βγει αυτό το ουρί του παραδείσου, συν οι Άγγλοι που ήρθανε μετά αργότερα και κατέλαβαν αυτή την περιοχή και την έκαναν απικία τους. Θέλω να πω και ουγενώτοι έφτασαν εδώ, αλλά ενσωματώθηκαν στους Μπόερς, γιατί ήταν Ολλανδοί πιο πολύ, μάλιστα. Τώρα, καθώς συζητούμε για την ευρωπαϊκή πλευρά, να σταθούμε λίγο στην Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι μια χώρα που αξίζει να πούμε για εκείνη θέματα, διότι θα τη βρίσκουμε μπροστά μας. Όπως ξέρετε, η Ολλανδία ήταν πρωτοπόρα χώρα σε πολλά, ανάμεσα στα άλλα και στην ανακάλυψη του κόσμου. Διότι οι Ολλανδοί ήταν εξαιρετικοί ναυτικοί και έπαιξαν μεγάλο ρόλο στις εξερευνήσεις. Όπως ξέρετε, στην εξερεύνηση του κόσμου μετά το 1400, ποιοι παίξανε ρόλο? Πορτογάλοι, Ισπανοί, Ολλανδοί, Άγγλοι και Γάλλοι. Άρα οι Ολλανδοί είναι στο πρώτο τραπέζι πίστα αυτής της διαδικασίας και είναι μια περιοχή θαυμαστή η Ολλανδία. Πρέπει να σας πω ότι η Ολλανδία, όπως οι κάτω χώρες, έτσι όπως είχαν έρθει τα πράγματα γύρω στο 1500, στο 1400-1500, ανήκανε στη δικαιοδοσία των Αψβούργων και των Βουρβώνων της Ισπανίας. Ήταν δηλαδή υπό, θα έλεγε κανείς, ισπανικό έλεγχο, αλλά όχι καταπιεστικό ισπανικό έλεγχο, δηλαδή οικονομικά δρούσαν δυναμικά. Η Ολλανδία, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, οι ιστορικοί της παγκόσμιας ιστορίας έχουν θαυμασμό, αιμονές με κάποιες χώρες αναπερίοδο. Μία χώρα την οποία θα θαυμάζουν οι ιστορικοί είναι η Ολλανδία. Και τούτο διότι η Ολλανδία είναι πάρα πολύ μικρή χώρα για τα θαύματα που έχει κάνει. Δεν ξέρω αν έχουμε συνέστηση, η Ολλανδία είναι το λιγότερο από το 1/3 της Ελλάδας, σε έκταση. Ούτε καν στο χάρτη δεν μπορώ να σας τη δείξω. Είναι τόσο μικρή που δεν φαίνεται. Είναι πολύ μικρή χώρα, από πλευράς εκτάσεως. Και είναι πυκνοκατοικημένη χώρα, μικρή χώρα. Και θα γνωρίζετε ίσως το ρητό που λέει ότι ο Θεός έκανε τον κόσμο και οι Ολλανδοί την Ολλανδία. Αυτό είναι το ρητό. Παγκοσμίως γνωστό και ισχύει, διότι εδώ είναι οι κάτω χώρες, δηλαδή η Ολλανδία είναι η μεγαλύτερη περιοχή της περιοχής που λέμε κάτω χώρες. Κάτω χώρες είναι και το βόρειο Βέλγιο, είναι περιοχές εκεί, σε αυτή εδώ τη ζώνη είναι, εδώ. Με συγχωρείτε, η Γαλλία, ναι, εδώ. Αυτή εδώ η ζώνη είναι οι κάτω χώρες. Γιατί λέγονται κάτω χώρες? Διότι είναι κάτω από την επιφάνεια της θαλάσσης. Είναι χαμηλότερες από την επιφάνεια της θαλάσσης. Άρα, κανονικά έπρεπε να είναι θάλασσα. Όμως, οι κάτοικοι εκεί πέρα της Φλάνδρας και της Ολλανδίας, στο Μεσαίωνα, έκτισαν φράγματα μέσα στη θάλασσα. Έβγαλαν τη θάλασσα και έφεραν χώμα. Παλαβό. Παλαβό. Όταν περπατάς την γη της Ολλανδίας, το χώμα που πατάς δεν είναι Ολλανδικό. Έχει έρθει από άλλες περιοχές. Και κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό και αυτές οι χώρες, οι κάτω χώρες, στηρίζονται στα φράγματά τους. Άμα σπάσουν τα φράγματα, θα κατακλειστούν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό και εδώ και αιώνες, το μεγαλύτερη τους αγωνία και τεχνικό έργο είναι να ελέγχουν τα φράγματα και να τα ψηλώνουν, να τα ενισχύουν, να τα επισκευάζουν, διότι αλλιώς η θάλασσα θα μπει μέσα στη χώρα τους. Είναι καταπληκτικό. Και κοιτάξτε να δείτε, μια χώρα σαν την Ολλανδία, η οποία δεν είχε γη, την έκαμε τη γη, την έφερε, φέρανε χώμα από το Βέλγιο, από τη Γερμανία, από τη Γαλλία και το
Τι να πεις. Αυτή η χώρα που δεν είχε γη είναι από τις πιο δυναμικές γεωργικές χώρες στον κόσμο και τις πιο δυναμικές κτηνοτροφικές χώρες στον κόσμο και πας στο σούπερ μάρκετ της γειτονιάς σου και το βούτυρο, τα τυριά, το ένα, το άλλο είναι οι ντομάτες, οι μπελιτζάνες είναι... Να μην πω από την Ολλανδία, να μην είπω βεβαίως ότι όταν πας τα Σαββατόβραδα στα υπέροχα μπουζουκτσίδικά μας, ρένεις τις καλύπηγες τραγουδίστριες με ολόκληρα καλάθια λουλουδιών που έρχονται με αεροπλάνα από την Ολλανδία. Όχι μόνο εδώ, η ανθρωπότης. Αυτή η μικρή χώρα είναι πάρα πολύ επιτυχημένη οικονομικά χώρα και έχει το εξής καταπληκτικό, 500 χρόνια τώρα δεν ξέρει τη λέξη κρίση. Όχι ότι είναι πάντοτε πολύ ψηλά, δηλαδή έχει και τις πτώσεις της, αλλά σε πολύ ψηλό επίπεδο. Αυτό έχει να κάνει και με το πνεύμα των Ολλανδών διεθνώς για χρόνια. Σήμερα αν θέλεις να πεις κάποιον ότι είναι πολύ εργατικός, λες είναι εργατικός σαν Ιαπωνέζος. Ξέρω εγώ, διεθνώς νομίζω ότι στον αιώνα μας οι Ιαπωνέζοι χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα. Για αιώνες χρησιμοποιούνται ως παράδειγμα οι Ολλανδοί. Έλεγαν εργατικός σαν τον Ολλανδό, αποτελεσματικός σαν τον Ολλανδό. Διότι αυτός ο μικρός λαός απέκτησε μέσα στους αιώνες μια πραγματιστική νοοτροπία και μια αίσθηση συνεχούς εγρήγορσης για να βελτιώνει τη θέση του. Εξ αυτού, ο προτεσταντισμός, όταν μπήκε στην Ολλανδία, βρήκε έτοιμο το έδαφος, διότι αν ο προτεσταντισμός είναι νοοτροπίες, όπως θα σας πω, οι Ολλανδοί την είχαν την νοοτροπία. Την νοοτροπία του δουλεύω, σκέφτομαι, δεν πανικοβάλλομαι, μένω ήρεμος, δίνω λύσεις, στοχεύω, εργάζομαι. Αυτό είναι και μέσα στο πνεύμα του προτεσταντισμού. Γιατί είναι μέσα στο πνεύμα του προτεσταντισμού? Πείτε μου, από όλα αυτά που λέει ο προτεσταντισμός, τι είναι αυτό που σου λέει εσύ θα το κάνεις? Θυμάστε? Το κεντρικό πράγμα του προτεσταντισμού, που και ο Λούθυρος το είπε, και ο Τζον Βίκλιφ και ο Γιάν Χους, και ήταν εσύ είσαι ο ιερέας του εαυτού σου. Αυτός είναι ο προτεσταντισμός. Αν πεις ένα πράγμα για τον προτεσταντισμό, είναι ότι δεν χρειάζεσαι μεσολάβηση. Εσύ έχεις, όχι μόνο μπορείς να είσαι ο ιερέας του εαυτού σου, αλλά έχεις το καθήκον να είσαι ο ιερέας του εαυτού σου. Μη πας να μου ξεφύγεις, λέει ο προτεσταντισμός, για κοίτα με εδώ. Αμέσως στρώσου στη δουλειά για να σώσεις την ψυχή σου. Μα και ξεμά. Αυτή είναι, μεταφράζω το Λούθυρο. Μα και ξεμά. Τι δεν μπορείς δηλαδή να κάνεις, για πες μου. Μα δεν ξέρω τις γραφές. Φυσικά δεν ξέρεις τις γραφές. Κάτσε διάβαστες. Τι περιμένεις. Φροντιστήριο να σου κάνουνε. Μα είναι στα λατινικά οι γραφές. Δεν μπορώ να τις διαβάσω. Εγώ γιατί κάθισα και τις μετέφρασα? Λέει ο Λούθυρος, δεν κάθισα και τις μετέφρασα στα λαϊκά γερμανικά. Λέει τώρα αυτός για τα γερμανικά. Ο Τζον Βίκλιφ είχε καθίσει και τα είχε μεταφράσει στα αγγλικά. Ο Καλβίνος στα γαλλικά. Με στην τάση του προτεσταντισμού ήταν μεταφράζουμε. Ο Γιάν Χους, σας θυμίζω, το είχε μεταφράσει στα τσέχικα. Δηλαδή, η καρδιά του προτεσταντισμού, αν είναι κάτι που θα πούμε ένα πράγμα για τον προτεσταντισμό, είναι μόνο σου. Με ατομική σου ευθύνη, έχει καθήκον. Τι περιμένεις, να σε ταντεύουνε? Επομένως, άνοιξε την παλιά τη Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, και διάβασε και τι θέλεις δηλαδή. Βοήθεια. Τα λέει όλα, δεν είναι τίποτα δύσκολο να το καταλάβεις, καταλάβατε. Από αυτή την πλευρά του προτεσταντισμού, δηλαδή μόνο σου, με ατομική ευθύνη, πηγάζει η καρδιά του προτεσταντικού κόσμου.
ο οποίος πιστεύει στην ατομική ευθύνη, στην ατομική πρωτοβουλία και το συνδυάζει αυτό με κάτι που στον προτεσταντισμό λέγεται ατομική ευθύνη για το συνολικό καλό. Δηλαδή, έχεις ατομική ευθύνη για τον εαυτό σου. Άλλον μην περιμένεις να σε σώσει. Αν θέλει κάποιος άλλος, έχει καλός. Αλλά εσύ πρέπει. Και δεύτερον, η κοινωνία αποτελείται από απευθυνά άτομα που το καθένα πρέπει να σώσει τον εαυτό του και όλοι μαζί την κοινωνία τους. Εξ αυτού στον προτεσταντισμό υπάρχει μεγάλη έμφαση στην ατομική ευθύνη και τη συνολική ευθύνη. Και επειδή υπάρχει μεγάλη έμφαση στη συνολική ευθύνη, υπάρχει αυτή η λέξη που πολλές προτεστάντικες ομάδες την υιοθετούν, που λέγεται social holiness. Social holiness, δηλαδή κοινωνική ιεροσύνη. Είσαι, γίνεσαι χριστιανός επειδή δράς στην κοινωνία, για το καλό της κοινωνίας. Γι' αυτό και στον προτεσταντικό κόσμο υπάρχει πάρα πολύ έντονη η άποψη της αλληλεγγύης και του εθελοντισμού. Εξ αυτού, αυτό ταιριάζει στον προτεσταντικό κόσμο πολύ και σε ολόκληρες τάσεις του. Δηλαδή δεν είναι μόνο, λέω αυτή τη στιγμή το εξής. Στον προτεσταντικό κόσμο δημιουργήθηκαν πάρα πολλές ομάδες. Το είπαμε εξ αρχής. Μία είναι η Αγγλικάνικη, που είναι πολύ μεγάλη, δεν το συζητούμε. Υπάρχουν λουθυρανικές εκκλησίες. Στη Γερμανία, στη Βόρεια Γερμανία υπάρχουν λουθυρανικές εκκλησίες, οι οποίες είναι και οργανωμένες. Δηλαδή έχουν και επισκόπους και μητροπολίτες. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές μικρές ομάδες που δεν έχουν τίποτε. Αρνούνται να έχουν ούτε ιερείς, ούτε ιερείς. Θέλω να σας πω κάτι. Στον προτεσταντισμό, ο Λούθυρος και ο Καλβίνος, θα έλεγε κανείς ότι ήταν συντηρητικοί άνθρωποι σε κάποιες πλευρές. Δηλαδή, αν ακούγανε ότι υπάρχει περίπτωση να γίνει ιερέας γυναίκα, ο Λούθυρος και ο Καλβίνος θα τραβάγαν τα μαλλιά τους. Δεν ετέθη τέτοιο ζήτημα, αλλά δεν θα το φαντάζονταν. Ξέρετε αν έχουν οι γυναίκες ιερείς στον προτεσταντισμό? Χιλιάδες. Είναι η μόνη πλευρά του χριστιανισμού που έχει γυναίκες ιερείς. Δεν είναι βέβαια παλαιό, είναι του 20ου αιώνα. Μέσα στον 20ο αιώνα συνέβη αυτό. Δεν έγινε και εύκολα, δηλαδή έγιναν τέλος πάντων συγκλήσεις, συζητήσεις, σκέψεις κτλ. Και τελικά κατέληξαν ότι μπορούν να είναι γυναίκες ιερείς. Έτσι η Αγγλικανική Εκκλησία έχει γυναίκες ιερείς, η Λουθυρανική Εκκλησία. Στη Γερμανία υπάρχουν και Μητροπολίτες και Επίσκοποι γυναίκες. Αυτό από πού προκύπτει στον Προτεσταντισμό ότι υπάρχουν και γυναίκες ιερείς, δεν το είπανε οι πρωτοπόροι, αλλά προκύπτει από το γεγονός ότι αφού στον Προτεσταντισμό ο κάθε άνθρωπος είναι ιερέας του εαυτού του, άρα και η γυναίκα είναι. Επομένως, αυτή η πλευρά των συλλήψεων ήρθε να βοηθήσει ώστε να υπάρχουν και γυναίκες ιερείς. Εκεί που υπάρχουν ιερείς, γιατί υπάρχουν ένα σωρό προτεστάντικες ομάδες που δεν έχουν ιερείς καθόλου και μαζεύονται, είναι ομάδες μαζεύονται σε σπίτια και μεταξύ τους ψέλνουν, χωρίς ιερέα. Και αυτό το θεωρούν, ούτε ναούς έχουν πολλοί από αυτούς. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ο προτεσταντισμός. Η χώρα που έχει παραγάγει τις περισσότερες τέτοιες ομάδες προτεσταντικές είναι η Αγγλία και η Γερμανία. Η Αγγλία και η Γερμανία παρήγαγαν πολλές προτεστάντικες ομάδες. Στο 16ο αιώνα στην Αγγλία δημιουργήθηκαν οι αναβαπτιστές και στη Γερμανία. Στη Γερμανία, αν τους έχετε ακούσει, οι αναβαπτιστές. Αυτοί αναβαπτιστές προκύπτει από το γεγονός ότι αρνούνταν τη βάπτιση σε μικρή ηλικία. Θεωρούσαν ότι είναι βιασμός του θρησκευτικού
της θρησκευτικής ελευθερίας και πιστεύουν μέχρι σήμερα οι αναβαπτιστές ότι πρέπει να βαπτίζεσαι σε όριμη ηλικία και επομένως ξαναβάφτιζαν εκείνους οι οποίοι είχαν βαπτιστεί σε μικρή ηλικία, γι' αυτό ονομάστηκαν αναβαπτιστές. Οι αναβαπτιστές, από τους αναβαπτιστές προέρχονται οι Άμις, αν τους ξέρετε, που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες μια ισχυρή τάση προτεστάντικη. Οι Μενονίτες επίσης προέρχονται από αυτούς και είναι από όπως σας είπα, γερμανική πλευρά οι αναβαπτιστές. Όταν ο Λούθυρος, κάνω σε αυτό το σημείο μία παρένθεση, από τις δύο μεγάλες τάσεις του προτεσταντισμού, τον Λουθυρανισμό και τον Καλβινισμό, η λουθυρανική πλευρά είναι η περισσότερο προσεκτική στο θέμα της σύγκρουσης με την πολιτική εξουσία. Ο Λούθυρος δηλαδή πίστευε ότι δεν είναι προς το συμφέρον των κοινωνιών να γίνονται συγκρούσεις, ενδοκοινωνικές συγκρούσεις. Και ότι για τον Λούθυρο είσαι επαναστάτης όταν τηρείς την αξιοπρέπειά σου. Δηλαδή, μόνο σου, τηρείς το καθήκον σου, είσαι εργατικός και σέβεσαι την κοινωνία σου. Τότε είσαι επαναστάτης. Σας θυμίζει κάτι αυτό από τις θρησκείες που έχουμε πει από άλλα μέρη? Νομίζω ότι το άκουσα τη λέξη Κομφούκιος. Ο Κομφούκιος στην Κίνα πιστεύει ότι το πιο επαναστατικό πράγμα που μπορεί να κάνει κανείς είναι να είναι έντιμος. Να είναι εργατικός, να είναι αδιάφθορος, τότε αλλάζεις την κοινωνία. Δεν την αλλάζεις την κοινωνία κάνοντας, δημιουργώντας κοινωνικές συγκρούσεις. Έτσι τις κόβεις το κλαδί πάνω στην οποία κάθεται. Κάθες. Έτσι ο Λούθυρος, ας πούμε, ο Λούθυρος από τη δική του πλευρά, δεν ενίσχυε αντιεξουσιαστικές τάσεις ή ομάδες. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά. Όταν ο Λούθυρος ζούσε και δρούσε στην Βόρεια Γερμανία, εκείνη την εποχή στη Γερμανία υπήρχε ένα πάρα πολύ δυναμικό... Ό,τι να. Έψαχνα το χαρτί μου που το είχα τυλίξει. Ένα πολύ δυναμικό κίνημα αγροτών. Υπήρχε αγροτική εξέγερση. Ο επικεφαλής της αγροτικής εξέγερσης αυτής, ξέρετε, οι Γερμανοί δεν κάνουν εύκολα κοινωνικές εξεγέρσεις. Αλλά όταν τις κάνουν, είναι τρομερό, δηλαδή πέφτουν τα ταβάνια, δεν αστειεύονται. Λοιπόν, στη Γερμανία δεν υπήρχαν πάρα πολλές αγροτικές εξεγέρσεις, αλλά όταν έγινονταν αγροτικές εξεγέρσεις ήταν πραγματικά αποφασισμένες, ανυποχώρητες. Την εποχή λοιπόν του Λουθύρου γίνεται μεγάλη αγροτική εξέγερση στην Γερμανία και οι αγρότες της Γερμανίας μόλις ακούνε το δίδαγμα του Λουθύρου χαίρονται χαράν μεγάλη. Νάτος, αυτός είναι δικός μας. Λέει μόνος του ο καθένας να παίρνει πάνω του την ευθύνη και τα λοιπά. Πάνε στο Λούθυρο και του ζητούν συμπαράσταση. Ο Τόμας Μιούνστερ που ήταν ο αρχηγός των εξεγερμένων αγροτών, μια θρηλυκή μορφή είναι ο Τόμας Μιούνστερ του 16ου αιώνα, σπουδαίος. Και ο Λούθυρος του λέει, κύριε, φανταστήκατε. Γιατί κάνετε εξεγέρσεις? Δεν είμαι μαζί σας βεβαίως. Καταλάβατε τι θέλω να πω? Δηλαδή δεν ήταν ο Λούθυρος υπέρ τέτοιων κινήσεων. Ποιοι ήταν όμως? Ο Καλβίνος και ο Σβίγγλιος είναι υπέρ της κοινωνικής δράσης και αντίδρασης και σύγκρουσης. Γι' αυτό και οι πιο ριζοσπαστικές, ας πούμε, πλευρές του προτεσταντισμού είναι καλβινιστικές. Καλβινιστικές και τέλος πάντων ελβετικές της πλευράς της Ζήριχης. Να σας πω, ας πούμε, χαρακτηριστικά. Καλβινιστικών τάσεων είναι οι αναβαπτιστές που σας είπα.
Οι αναβαπτιστές έπαιξαν μεγάλο ρόλο και στα πράγματα της Γερμανίας το 16ο αιώνα και στις συγκρούσεις μεταξύ καθολικών και προτεσταντών. Έπαιξαν ρόλο και στην αγγλική πλευρά και στους εμφυλίους πολέμους που έγιναν στην Αγγλία, τους οποίους θα σας εξηγήσω. Δεν είναι προτεσταντική, αλλά θα σας εξηγήσω. Επίσης, οι μεθοδιστές, αν τους έχετε ακούσει, άλλη μεγάλη τάση, σπουδαία τάση του προτεσταντισμού, όπως και οι πρεσβυτεριανοί. Προσέξτε να δείτε, ο προτεσταντισμός της τάσης του διαλέγει ελληνικά ονόματα. Methodists, Anabaptism, Presbyterianism, Evangelical. Διαλέγουν ελληνικά ονόματα. Γιατί τιμούν, επειδή συγκρούονται με τον Πάπα που χρησιμοποιεί λατινικά, εκείνοι γυρνούν στην ελληνική γλώσσα, που η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των Ευαγγελίων και μας φορέσατε καπέλο μία γλώσσα που είναι τα λατινικά. Ο Λούθυρος διάβαζε την Παλιά και την Καινή Διαθήκη από το ελληνικό πρωτότυπο. Διότι θεωρούσε ότι αυτή είναι η σωστή συγγραφή, αυτή είναι, έτσι γράφηκαν τα. Γι' αυτό και στον προτεσταντισμό αυτές, πολλές από αυτές τις τάσεις έχουν ελληνικά ονόματα. Ας πούμε οι μεθοδιστές, αν τους γνωρίζετε, αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα προτεστάντικη τάση. Αυτή ήταν η πρωτοπόροι του εργατικού κινήματος. Όταν άρχισε η βιομηχανική επανάσταση, οι μεθοδιστές δούλευαν μέσα στους εργάτες. Και είναι εκείνοι οι οποίοι προκάλεσαν τις πρώτους νόμους για την προστασία των εργαζομένων, για τα εργατικά ατυχήματα. Και μιλάμε στο 1700 και το 1800 οι μεθοδιστές πρωτοπόροι. Και ήταν πρωτοπόροι στη βελτίωση των είναι ακτιβιστές. Πολλές προτεσταντικές ομάδες είναι αυτό που λέμε ακτιβιστές. Γιατί τι θα πει σώσει αλχόλινες, δρώ για την κοινωνία μου. Οι μεθοδιστές, ας πούμε, πίστευαν ότι πρέπει να δράσει για τους φτωχούς, για τους φυλακισμένους, για τους αδικημένους. Και γι' αυτό είναι πρωτοπόροι του εργατικού κινήματος, είναι μεθοδιστές στο 18ο αιώνα και επέβαλαν βελτίωση των νόμων για τα ωράρια, για τις εργασίες κτλ. Είναι μεθοδιστές μέχρι σήμερα. Και πρέπει να σας πω ότι οι μαύροι της Αμερικής, κατά κύριο λόγο, ήταν μεθοδιστές. Τώρα γίνονται μουσουλμάνοι. Σταδιακά, αλλά μέχρι πρόσφατα και τώρα ακόμη είναι μεθοδιστές ή ευαγγελιστές κτλ. Τώρα, από τους αναβαπτιστές, ας πούμε, έχουν, όπως σας είπα, δημιουργηθεί τάσεις όπως η Άμις. Η Άμις είναι μια παράξενη ομάδα, ίσως τη γνωρίζετε, ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει ενδιαφέρον ότι η χώρα με τις περισσότερες προτεστάντικες ομάδες στον κόσμο είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες. Και τούτο διότι θα εξηγήσουμε ότι μετακινήθηκαν Άγγλοι προτεστάντες και εγκατεστάθηκαν εκεί, Γερμανοί προτεστάντες και εγκατεστάθηκαν εκεί. Γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούνται ειδική χώρα του προτεσταντισμού, έχει τις περισσότερες προτεστάντικες ομάδες. Ανάμεσα σε αυτές είναι, ας πούμε, στο Salt Lake City οι Μορμόνοι. Μια ομάδα, οι Μορμόνοι. Οι Μορμόνοι στο Salt Lake City είναι μια τάση προτεστάντικη. Αυτοί θεωρούνται το όνειρο του κάθε εργοδότη. Οι Μορμόνοι είναι οι καλύτεροι εργαζόμενοι στον κόσμο, οι πιο αφοσιωμένοι, οι πιο έντιμοι, οι πιο εργατικοί κτλ. Αυτοί όμως έχουν διαβάσει την Παλιά Διαθήκη εδώ και αιώνες, κάποιους αιώνες, και διαπίστωσαν ότι στην Παλιά Διαθήκη υπήρχε πολυγαμία. Απ' τη μια μπάντα, δηλαδή οι άντρες είχαν πολλές γυναίκες και ο Αβραάμ και ο Ισαάκ και όλοι αυτοί είχαν πολλές γυναίκες, οπότε έχουν καταλήξει ότι ο Θεός αυτό θέλει, να παντρεύονται πολλές γυναίκες και γι' αυτό έχουν πολυγαμία. Όπως ξέρετε, οι Μορμόνοι στο Salt Lake City και εκεί γίνονται διάφορα χαριτωμένα, διότι σε αυτή την περιοχή των Μορμόνων στις Ηνωμένες Πολιτείες απαγορεύεται η πολυγαμία, αυτοί όμως την τηρούν την πολυγαμία μυστικά μέσα στα σπίτια τους και έχουν γίνει ένα σωρό ιστορίες και τέλος πάντων και η κυβέρνηση δεν ξέρει τι να κάνει, διότι τι να τους κάνει, τους βάζει φυλακή, βγαίνουν, παντρεύονται άλλες 20, ξαναμπαίνουν, ξαναβγαίνουν, παντρεύονται. Και είναι μια ιστορία αυτή η Μορμόνη. Αν θυμάστε στην τελευταία εκλογική αναμέτρηση του κυρίου Ομπάμα,
ο αντίπαλός του, ξεχνώ τώρα το όνομά του, ήταν Μορμόνος. Και θεωρούνταν ο πιο επιτυχημένος επιχειρηματίας, ξέρω εγώ, πάρα πολύ... Οι Μορμόνοι είναι πάρα πολύ καλοί επιχειρηματίες και φαίνεται ήταν ένας επιτυχημένος κύριος, έχω ξεχάσει τώρα το όνομά του. Και είχαμε δει στις ειδήσεις, αν είχατε δει, πριν από τις εκλογές, του κάνανε ερωτήσεις οι δημοσιογράφοι και μέσα στις ερωτήσεις είναι, ξέρετε πώς είναι τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως και σε όλο τον κόσμο, λίγο πριν τις εκλογές, οι υποψήφοι είναι με τις κυρίες τους δίπλα, ντυμένοι στο... Οι κυρίες, να μην φεύγει μία τρίχα, ας πούμε. Λοιπόν, και αυτός ο κύριος του οποίου ξεχνά το όνομα, είχε μια ωραία κυρία δίπλα του, περιποιημένη, ωραία, και αυτός περιποιημένος και τα λοιπά, και ο κύριος Ομπάμα τη δικιά του. Οι δημοσιογράφοι ρωτήσανε τον κύριο αυτό. Κύριε, έχετε κι άλλη από αυτή την κυρία εδώ? Διότι ξέρουν ότι οι Μορμόνοι έχουν 5-6 την ντουλάπα, δηλαδή αυτό. Εκείνος είπε, όχι μόνο τη γυναίκα μου και τα λοιπά. Θέλω να πω οι Μορμόνοι. Οι Μορμόνοι είναι πολυγαμικοί. Τι να κάνουν. Δεν το αλλάζουν αυτό το χούι και το συνεχίζουν. Θέλετε κι εσείς πάτε στους Μορμόνους, σας βλέπω. Συγκρατήστε τι. Όλες μαζί. Και πρέπει να σας πω ότι παντρεύονται και αδελφές και τα λοιπά. Τι σας λέω, επειδή στην Παλιά Διαθήκη επίσης έτσι ήταν. Δεν πάτε τίποτα. Χαίρομαι, βλέπω αδαμάντινη. Θέλω το ακροατήριο εδώ πέρα ηθικότατον. Μη μου βγείτε και... Τέλειωσε, Ελλάδα εδώ πέρα, το Μίτσο θέλουμε εμείς τώρα. Όχι το Μορμόνο. Παπαπαπα, κολλαστήκαμε πάλι. Ό,τι και να πιάσουμε κολλαζόμαστε ρε παιδί μου. Δεν φταίμε εμείς, φταίνει η Προτεστάν. Τώρα, ας πούμε, οι Άμις που σας είπα, τους ξέρετε τους Άμις, έχει βγει και ένα ωραίο φιλμ με τον Ρίτσαρντ Γκιρ. Άμα είναι για τον Ρίτσαρντ, γίνομαι κι εγώ, έτσι. Λοιπόν, αυτοί οι Άμις τώρα είναι και αυτοί οι Προτεστάντες, οι οποίοι διαβάσαν και αυτοί την Παλιά Διαθήκη και διαβάζαν την Παλιά Διαθήκη και αποφάσισαν ότι ο Θεός θέλει να μην έχεις τεχνολογικές καινοτομίες. Ότι πρέπει να ζήσω όπως ζούσε ο Μωυσής. Εξ αυτού αρνούνται τον ηλεκτρισμό, τα αυτοκίνητα, τα πάντα. Έχω πάει σε περιοχές Άμις. Είναι καταπληκτικό πράγμα. Καταπληκτικό. Υπάρχουν περιοχές Άμις στην περιοχή του Φιλαντέλφια και σε κάποια άλλη πολιτεία, έχω ξεχάσει. Στην Πενσιλβάνια. Δεν είναι μακριά η Πενσιλβάνια από εκεί. Λοιπόν, και είπε, Φιλαντέλφια είναι μια σύγχρονη πόλη, ουρανοξύστε, σούπερ ντούπερ κτλ. Παίρνει το αυτοκίνητο, μπαίνει σε αυτά του καταπληκτικού δρόμου των ΗΠΑ και πα στην περιοχή των Άμις. Και ξαφνικά, έχοντα φύγει από κάτι περιοχέ που είναι διαστημικέ, να πούμε, μπαίνει και είναι βόδια που σέρνουν κάτι καρ, κάτι άνθρωποι ντυμένοι με ρούχα. Όλης εποχής, με κάτι σκουφάκια, κάτι τέτοια. Παίζουνε μπάλα με πανιά, τα παιδάκια τυλιγμένα. Ευτυχισμένοι άνθρωποι, ήρεμοι μοιάζουν, ευτυχισμένοι μοιάζουν. Άλογα τριγυρνάνε, άγιοι Ελλάδες τριγυρνάνε. Ξαφνικά είσαι, πας σε άλλον αιώνα. Αυτή είναι η Άμις. Και προσέξτε να δείτε, πολύ προτεστάντικο αυτό που θα σας πω στη βάση του, η Άμις. Αρνούνται να... Δεν πηγαίνουν σε νοσοκομεία. Γιατί αρνούνται να παίρνουν αίμα και να δίνουν αίμα. Μοιάζουν με... Εξάλλου και οι μάρτυρες του Ιαχωβά είναι προτεστάντικη ομάδα. Αρνούνται τελείως τη βία. Δεν κατατάσσονται ποτέ στο στρατό. Δεν κατατάσσονται ποτέ στην αστυνομία. Ποτέ. Οτιδήποτε έχει βία δεν μετέχουν. Πιστεύουν ότι ο Θεός δεν θέλει βία. Εξ αυτού, ούτε στέλνουν τα παιδιά τους στα σχολεία, γιατί στα σχολεία μαθαίνεις τη βία. Και έχουν εδώ και δεκαετίες, δεν θα σας πω, θα σας γελάσω, συζητήσει με την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ζητήσανε να μην πληρώνουν φόρους καθόλου στο κράτος και το κράτος να μην τους κάνει τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Συμφωνήσανε ότι δεν θα στρατεύονται,
Τώρα βέβαια οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν πια στρατό εθνικό, αλλά πριν από δεκαετίες είχαν, στρατεύονταν. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες είπαν εντάξει, τέλος, στα δικά σας μέρη, όπως θέλετε. Και δεν πληρώνουν φόρους, αλλά και το κράτος δεν τους κάνει ούτε δρόμους, ούτε σχολεία, ούτε νοσοκομεία. Αυτό θέλουν. Αυτό θέλουν. Και αυτοί μόνοι τους κάνουν, έχουν δικιά τους ιατρική με βότανα, ξέρω εγώ κτλ. Και τα παιδιά τα μεθαίνουν μέσα στα σπίτια. Δηλαδή γίνεται μια... εκείνοι παίρνουν πάνω τους την εκπαίδευση των παιδιών. Είναι, αυτή είναι η Άμις. Είναι μια προτεστάτικη ομάδα. Και δεν είναι παράξενο. Είναι μια προτεστάτικη ομάδα. Μια προτεστάτικη άλλη ομάδα, ας πούμε, είναι η Κουακέρι, αν τους έχετε ακούσει. Σπουδαία ομάδα προτεστάντικη, πολύ δυναμική αυτή. Οι Κουακέροι έχουν παίξει ρόλο και στην παγκόσμια ιστορία έχουν παίξει ρόλο. Αυτοί αρνούνται τελείως βέβαια, όπως και οι Άμις. Δεν έχουν ναό, δεν έχουν ναούς, δεν έχουν ιερείς, ούτε οι Άμις. Μαζεύονται σε σπίτια την Κυριακή και λένε τι ωραία λόγια λέει ο Ιησούς και τι ο Ιησούς θέλει την αγάπη και λένε και κανέναν ύμνο και φεύγουν. Δεν έχουν ούτε ιερείς ούτε τίποτα. Οι Κουακέροι επίσης, που αυτοί είναι άλλου τύπου τώρα, οι Κουακέροι είναι super duper. Οι Άμις είναι πληθυσμοί έτσι που έχουν πάρει απόφαση να είναι παραμερισμένοι. Το θέλουν να είναι στην πάντα. Οι Κουακέροι πάλι είναι μέσα στην παγκόσμια ζωή. Αυτοί πιστεύουν, δεν έχουν ναούς, δεν έχουν ιερωμένους. Είχα μια φίλη κάποτε Αμερικανίδα που κουβεντιάζαμε. Είχαμε χρόνια φιλία και δεν είχα τύχει να τη ρωτήσω τι είναι θρησκευτικά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν τα συζητάνε. Και κάποια στιγμή τη ρώτησα, λέω, εσύ τι είσαι θρησκευτικά. Μου λέει, εγώ δεν είμαι, είμαι άθρησκη, αλλά οι γονείς μου ήταν Κουακέροι. Και λέω, Κουακέροι, πω, εγώ βρήκα την κότα με το χρυσό τευγό. Πες μου, τι μνήμες έχεις από το σπίτι σου. Α, λέει, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Θυμάμαι, λέει, μικρή να με ψέρνουν οι γονείς μου σε κάποια σπίτια που είχαν μαζευτεί κι άλλοι Κουακέροι και έφερνε ο καθένας έναν ύμνο που είχε γράψει και έλεγε να σας διαβάσω έναν ύμνο που έγραψα. Α, τι ωραία, μπράβο, τι ωραίος ύμνος. Το λέγαν όλοι μαζί τον καινούριο ύμνο. Και οι Κουακέροι είναι πάρα πολύ πολιτικοί. Πιστεύουν στην πολιτική δράση. Και έτσι αυτή η φίλη μου είπε ότι εγώ εκείνο που θυμάμαι είναι ότι αφού λεγόταν κάτι ύμνη και δεν ξέρω εγώ τι, και εγώ ήμουν μικρό παιδί εκεί στην πάντα, ξαφνικά σηκωνόταν κάποιος και έλεγε ο πόλεμος του Βιετνάμ. Γιατί ήταν παιδί η κυρία αυτή στον πόλεμο του Βιετνάμ εκεί στο 60-70. Ο πόλεμος του Βιετνάμ είναι μια καταστροφή για τη χώρα μας. Δεν επιτρέπεται να γίνεται αυτό το πράγμα. Και έβγαζε ένα λόγο εναντίον του πολέμου στο Βιετνάμ. Και αυτό ήταν η κυριακάτικη λειτουργία κατά κάποιο τρόπο. Να σας πω για τους Κουακέρους, ας πούμε, οι οποίοι είναι πραγματικοί ακτιβιστές, όπως και οι Μεθοδιστές, άμα δούνε αδικία, άμα δω, κάνουν. Οι περισσότεροι διεθνείς οργανισμοί και δράσεων κτλ. Είναι προτεστάντικοι. Από προτεστάντικες πλευρές οργανωμένες. Ξέρω εγώ για τη σωτηρία των προσφύγων, για την σωτηρία των, ξέρω εγώ, των ανθρώπων από το τάδε τσουνάμι, για όλα αυτά. Και όλα αυτά τα συστήματα που έρχονται ηθοποιοί και μαζεύονται στην τηλεόραση και λένε μπιριμπίρι και εσύ πληρώνεις. Το ξέρετε, άμα γίνει ένα κακό, γίνεται μια μέρα συμπαράσταση στην IT, ας πούμε. Τι είναι αυτή η μέρα συμπαράσταση, η τάδε τηλεόραση έχει όλη την ημέρα ένα πρόγραμμα που έχει καλέσει ηθοποιούς, έχει καλέσει πολιτικούς και αυτοί έρχονται και λένε πληρώστε για την IT. Όλα αυτά είναι στημένα από προτεστάντικη πλευρά και πάνε στον υπόλοιπο κόσμο. Τώρα, ας πούμε, οι Κουακέροι, να σκεφτείτε, το 18ο αιώνα είναι οι πρώτοι που κάνανε μποϊκοτάζ. Κήρυξαν μποϊκοτάζ και ζήτησαν στους Άγγλους, στους Αμερικανούς και τα λοιπά και στους Γάλλους, έτσι, σε αυτήν εδώ την περιοχή της Δυτικής Ευρώπης, να υπάρχει μποϊκοτάζ στα προϊόντα που προέρχονται από χώρες που έχουν δουλεία. Είναι οι πρώτοι που εφάρμοσαν μποϊκοτάζ. Εναντίον της δουλείας, έτσι το φαντάστηκαν. Είναι οι πρώτοι, στο 18ο αιώνα, που πρότειναν σύστημα υγείας.
δημόσιο σύστημα υγείας για, για τους ανθρώπους, ας πούμε. Είναι κουακέρικη σύλληψη το δημόσιο σύστημα υγείας του 18ου αιώνα. Πολύ προχωρημένες έτσι σύλληψεις. Επίσης, ας πούμε, η Διεθνής Αμνηστία, τα κεντρικά μέλη της Διεθνούς Αμνηστίας είναι κουακέριδοι. Α, οι σουφραζέτες. Όταν αποφασίστηκε το δημοκρατικό πολίτευμα στο 19ο αιώνα, όπως ξέρετε, έχουμε δημοκρατία. Αυτή η δημοκρατία που ζούμε είναι αγγλοσαξονική δημοκρατία. Πρωτοοργανώθηκε το 19ο αιώνα από την Αγγλία, την Αμερική, την Αυστραλία. Όταν πρωτοστήθηκε αυτό το σύστημα που ζούμε, το δημοκρατικό, θα γνωρίζετε ότι για τις πρώτες δεκαετίες δεν ψήφιζαν. Καλά, οι γυναίκες δεν το συζητούμε. Οι γυναίκες άρχισαν να ψηφίζουν τον 20ο αιώνα. Πρώτες ψήφισαν οι Αυστραλιανές τον 19ο, αλλά στον 20ο αιώνα ακόμη. Η Ελλάδα, οι Ελληνίδες ψήφισαν στη δεκαετία του 50. Οι Ελβετίδες, νομίζω αρχές του 80 ή 70 τόσο ή αρχές του 80, τώρα. Θέλω να πω, δεν το συζητούμε ότι οι γυναίκες δεν ψήφιζαν. Αλλά στην αρχική σύλληψη της δημοκρατίας, εκεί στο 19ο αιώνα, θα ξέρετε ότι θα θυμάστε ίσως ότι ψήφιζαν άντρες, αρχικά άντρες, από μια ηλικία και πάνω, αρκετά προχωρημένοι, 35 τόσο, οι οποίοι είχαν και εισόδημα, δηλαδή πλήρωναν φόρο από τόσο και πάνω. Και σταδιακά άρχισε να μειώνεται και η ηλικία και το θέμα του φόρου και η ηλικία και το θέμα του φόρου. Σταδιακά τελικά ψήφισαν όλοι οι άντρες και μετά μπήκε η ιστορία για τις γυναίκες. Στο 19ο αιώνα, μόλις αποφασίστηκε το δημοκρατικό πολίτευμα, οι πρώτες οι οποίες αντέδρασαν γιατί δεν ψηφίζουν οι γυναίκες ήταν κουακέρισες. Οι σουφραζέτες δηλαδή που λέγονται, οι 4 στις 5 σουφραζέτες ήταν κουακέρισες. Δηλαδή προτεστάντισες που δεν καταλαβαίνουν Χριστό. Οι προτεστάντες αν πάρουν απόφαση για κάτι, δεν κάνουν πίσω. Είναι, και γι' αυτό είναι σκληροτράχυλης αυτό που θα αποφασίσουν και θα πούνε. Είναι μέσα στα καλά τους και μέσα στα κακά τους. Εξ αυτού, καταλαβαίνετε, θέλω να πω αυτό το έντονο. Δεν κάνουν πίσω. Άρα ο προτεσταντισμός είναι περίπλοκο για να τον περιγράψεις. Είναι πολλά. Γιατί είναι πολλές τάσεις, δεν είναι μία. Μπορείς να βρεις 1000 πλευρές στον προτεσταντισμό. Αλλά αν είναι να πεις κάτι κεντρικό για αυτόν, είναι μόνο σου, ατομική ευθύνη, ατομική πρωτοβουλία, ευθύνη ατομική και για το σύνολο, social holiness, υποχρέωση να δράσει για το σύνολο και άλλα που έχει και είναι μαζί, θα σας φανεί παράξενο, τελικά, ας πούμε, αν πούμε κάτι για τον προτεσταντισμό, είναι πειθαρχία εσωτερική, που θα πει τήρηση κανόνων, σε αυτό το θέμα είναι μέχρι αρρώστιας αυτή η τήρηση των κανόνων. Ο μέσος όρος προτεστάντη και Έλληνα κάνει μια ισορροπημένη κατάσταση. Είναι ο μέσος όρος όμως. Εκείνη είναι η μία μπάντα και εμείς είμαστε οι άλλοι. Και πριν σας αποχαιρετήσω για το διάλειμμα, η οικονομία, η αποταμίευση, τα χρήματα σου τα προσέχεις και δεν τα σπαταλάς. Μα κύριε Ευθυμίου, μιλάμε θεολογικά και εσείς μου λέτε κάτι που είναι σαν να αναφέρεστε στην τράπεζα της Αγγλίας. Δεν φταίω εγώ, ο προτεσταντισμός φταίει. Κάνουμε το διάλειμμά μας και συνεχίζουμε. Καθόμαστε. Καθόμαστε να συνεχίσουμε. Λέγαμε για τους προτεστάντες και τις διάφορες ομάδες τους και τις τάσεις τους.
ον ου και έστι αριθμός. Δηλαδή στον προτεσταντικό κόσμο, κοιτάξτε, αν είσαι στον χριστιανικό, στον ορθόδοξο κόσμο, αν είσαι στον καθολικό και βρεθούν 5-10 άνθρωποι και πούνε κάνουμε μια ομάδα, αυτή η ομάδα είναι δακτυλοδεικτούμενη, είναι εχθρός. Έτσι δεν είναι? Στον καθολικισμό και στην ορθοδοξία υπάρχει κεντρική άποψη των πραγμάτων. Στον προτεσταντισμό, το να βρεθούν 5, 10, 15, 20 άτομα και να κάνουν μια ομάδα και να πούνε εμείς θα κάνουμε αυτό και θα κάνουμε το άλλο, είναι φυσικό, ουδείς αναστατώνεται. Ο προτεσταντισμός είναι παρείστικη κατάσταση. Δηλαδή, η επιμέρου πιστεύει στις ομάδες δράσεως. Και εξ αυτού υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες δράσεως. Βέβαια, πότε ανησυχούσε ο προτεσταντισμός, δεν υπάρχει ο προτεσταντισμός, αλλά διάφορες χώρες που έγιναν πια προτεστάντικες, αν μία ομάδα ή ομάδες μέσα τους παρά ήτανε αναρχοκάτι, αντιεξουσιαστική, επιθετική κτλ., τότε ανησυχούσε για πολιτικούς λόγους. Και συνήθως προσπαθούσαν να τη διώξουν αυτή την ομάδα. Πού τη στέλνανε? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν φτιαχθεί από προτεστάτικες ομάδες που λένε, άντε ρε παλικάρια, μη μας τρελάνετε εδώ πέρα στην Αγγλία, πάτε εκεί πέρα, έχει πολύ γη, μοιάζει να έχει πολύ γη, πάτε εκεί πέρα, τρελαθείτε μέσα στα δάση, να ησυχάσετε. Το ίδιο και στα γερμανικά κράτη, κάποιοι ενοχλητικοί, άιντε, πάτε προς τα εκεί πέρα στην Αμερική να... Γι' αυτό στους αιώνες έχουν μετακινηθεί πολλές ομάδες, γι' αυτό και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη μεγαλύτερη ποικιλία προτεσταντικών ομάδων από κάθε άλλη χώρα στον κόσμο. Τώρα, για να σταθούμε στην Ευρώπη, ο προτεσταντισμός που τελικά έστερξε, που έγινε κατάσταση. Εδώ είχα ένα δώρο από ένα φίλο, πολύ super duper. Αυτό, ευχαριστώ. Είναι θηρίο, βλέπετε τώρα. Λοιπόν, η Αγγλία, η Δανία, η Σουηδία, η Δανία, η Νορβηγία, η Σουηδία, έγινε κατάσταση. Η Βόρεια Γερμανία, δηλαδή μετά από το 30ετή πόλεμο και αφού έγινε η Γερμανία στάχτη και μπούρμπερι, και κατέληξε αυτός ο πόλεμος ότι όποιος είναι προτεστάντης είναι προτεστάντης και όποιος είναι καθολικός, δηλαδή μεγαλειώδης νίκη. Ξέρετε, είναι ο πρώτος πανευρωπαϊκός πόλεμος. Ο 30ετής πόλεμος, διότι ενεπλάκησαν πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Δεν ήταν πλέον μόνο φίλος της Γερμανίας, έγινε πανευρωπαϊκός. Και η Γερμανία, τα γερμανικά κρατήδια χωρίστηκαν. Τα βόρεια, μ' ακούτε ή μου φαίνεται. Τα βόρεια κρατήδια και κράτη είναι προτεστάντικα κατά κανόνα. Τα νότια είναι καθολικά. Η Βαυαρία, ας πούμε, είναι καθολική. Μάλιστα, ο προηγούμενος πάπας, αυτός που παρετήθηκε και ανέβηκε αυτός ο Αργεντίνος, ξεχνώ τώρα το όνομά του, ήταν Βαβαρός, ήταν από τη Βαυαρία. Έχει σημασία σε αυτό που η Αυστρία, ας πούμε, οι Γερμανοί που είναι Αυστρία και είναι Γερμανοί, στην Αυστρία όχι απλώς έγιναν καθολικοί, αλλά απαγόρευσαν τον προτεσταντισμό. Η Αυστριακή είναι καθολική. Η Γαλλία, καθολική, τέλειωσε το πανηγύρι. Η Γαλλία έγινε χαρακτηριστική καθολική χώρα και μάλιστα ο βασιλιάς της Γαλλίας, ο Λουδοβίκος, ο 14ος και οι υπόλοιποι βασιλείς της Γαλλίας, έλεγαν για τον εαυτό τους «le roi le plus chrétien». Ο πιο χριστιανός βασιλιάς. Ήταν οι προστάτες του καθολικισμού οι Γάλλοι βασιλείς. Τώρα, δεν το συζητούμε για την Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία. Αυτοί είναι καθολικοί και πάπας και ξερό ψωμί, δεν το συζητούμε. Είναι χώρες ταγμένες στον καθολικισμό. Κοιτάξτε τι ενδιαφέρον έχει. Κάποιες χώρες συνοριακές, όπως είναι η Πολωνία. Η Πολωνία είναι περιοχή εδώ, ανάμεσα στη Γερμανία στην ουσία και τη Ρωσία ιστορικά. Τώρα έχουν παρεμβληθεί η Λιθουανία και τα λοιπά, αλλά ήταν ανάμεσα στη Ρωσία που έφτανε μέχρι εκεί και τη Γερμανία. Η Πολωνία
θα μπορούσε να είναι χριστιανική Ορθόδοξη. Και υπάρχουν μέσα στην Πολωνία κάποιοι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Γιατί υπήρχε μεγάλη παρουσία της Ρωσίας εκεί πέρα. Θα μπορούσε να είναι προτεστάντα εκεί. Γιατί κοντά ήταν η δράση των προτεσταντών. Όμως, επειδή οι Πολωνοί μισούν τους Ρώσους και μισούν και τους Γερμανούς ιστορικά, κολλήσανε στον καθολικισμό και δεν κουνάνε. Είναι από τους πιο καθολικούς λαούς στον κόσμο οι Πολωνοί. Είναι, δηλαδή, το γιατί τάχθηκες με το ένα σκέλος ή το άλλο, έχει και εθνικούς λόγους, έχει και πολιτικούς, έχει και ιδεολογικούς. Δεν είναι ακριβώς θρησκευτικό. Παραδείγματος χάριν, οι Ιρλανδοί, που είναι δίπλα στους Σκοτσέζους και τους Άγγλους, οι Άγγλοι έγιναν προτεστάντες. Οι Σκοτσέζοι αργήσανε λίγο, αλλά όχι μόνο έγιναν προτεστάντες, έγιναν καλβινιστές προτεστάντες. Είναι πρεσβυτεριανοί, δηλαδή ανήκουν στο σκληρό πυρήνα του προτεσταντισμού, οι Σκοτσέζοι. Οι Ιρλανδοί, επειδή μισούν τους Άγγλους ιστορικά, δεν υπήρχε περίπτωση. Άκουγαν προτεσταντισμό και από το ένα αυτή έμπαινε και από το άλλο έβγαινε. Και όπως ξέρετε μέχρι τώρα είναι οχυρωμένοι πίσω από τον καθολικισμό. Γιατί μισούν τους Άγγλους και θέλουν να τους δείξουν ότι δεν έχουμε με εσάς καμία σχέση. Έχει, αυτά ανθρώπινες καταστάσεις είναι. Λογικό είναι αυτό το πράγμα. Τώρα, ο προτεσταντισμός θα βρει απέναντί του την Καθολική Εκκλησία. Δεν την αναφέραμε μέχρι τώρα, αν προσέξατε. Γιατί μιλήσαμε για εμφυλίους, για συγκρούσεις, για πολέμους. Πού είναι ο Πάπας, πού είναι η Καθολική Εκκλησία. Εδώ καίγεται το πελεκούδι. Και τι οι Πάπες. Δεν είναι χθεσινοί. Όλοι οι πατριάρχες των ιστορικών πατριαρχείων της Χριστιανοσύνης και χειρίζονται καράβια αιώνων. Άρα ξέρουν να είναι καπετάνοι, ε! Λοιπόν, το 1517 η Καθολική Εκκλησία ταράχθηκε. Ευνηδιάστηκε ξαφνικά. Ένας κύριος που λέγεται Λούθυρος, εκεί ένας θεολόγος, κάνει αυτά και κάνει και αρχίζει και προχωράει αυτή η αμφισβήτηση. Τον τάραξε τον Πάπα και φυσικά και εκείνος προσπαθούσε να βρει μια άκρη και να μιλήσει, να συνομιλήσει με καθολικούς ηγεμόνες, που όμως κάποιοι ηγεμόνες στρέφονταν στον προτεσταντισμό και έτσι έβλεπε συμμάχους του να αλλάζουν στρατόπεδα. Είχε βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο ο καθολικισμός. Αυτό είναι γεγονός. Όμως, επειδή δεν είναι χθεσινή στη διαχείριση κρίσεων, η Ρώμη, το Βατικανό, ο Πάπας της Ρώμης, το 1500, στη δεκαετία του 1530, δηλαδή 20 χρόνια, 15 χρόνια μετά από την έναρξη του κινήματος του Λουθύρου, καλεί γενική συνέλευση των στελεχών της Καθολικής Εκκλησίας σε μία πόλη της Βόρειας Ιταλίας που λέγεται Τριντέντουμ. Είναι, εμείς τη λέμε στα ελληνικά, Τριδέντο. Είναι βόρεια από τη Ρώμη, είναι στη Βόρεια Ιταλία. Αυτή λοιπόν είναι η μεγάλη, οι συσκέψεις που γίναν στο Τριντέντουμ, διήρκησαν 30 χρόνια σχεδόν. Από το 1532-35 μέχρι το 1563 περίπου, σχεδόν 30 χρόνια, σε αυτές στο Τριδέντουμ συνεδριάζουν, όχι συνεχώς, αλλά κάθε τόσο συγκαλούνται από όλο τον καθολικό κόσμο τα στελέχη για να αντιμετωπίσουν το μεγάλο κακό που τους έλεγε. Σε αυτή τώρα, στο Τριδέντουμ, η Καθολική Εκκλησία αντεπιτίθεται, αφού στάθηκε στα πόδια της, αφού σκέφτηκε το πράγμα και λέει, τι μου κάνουν αυτοί οι προτεστάντες, γιατί μου επιτίθενται, τι με κατηγορούν, τώρα θα δούνε ποιος είναι ο ισχυρός. Και πήραν την εξής απόφαση. Πρώτα-πρώτα απεφάσισαν ποια βιβλία είναι απαγορευμένα και θα καίγονται. Και οργάνωσαν το Index Librorum Prohibitorum, δηλαδή ένα κατάλογο βιβλίων απαγορευμένων για τον πιστό. Βιβλία που του δηλητηριάζουν τη σκέψη.
ένα το κρατούμενο. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Το δεύτερο που έκαναν στη σύσκεψη αυτή, τη σύνοδο, είναι η σύνοδος του Τριδέντο, μια σπουδαία σύνοδος όπως καταλαβαίνετε, είναι να χτυπήσουν τους Προτεστάντες στο σημείο που εκείνοι κατηγορούσαν την Καθολική Εκκλησία. Δηλαδή, τι μας κατηγορούνε αυτοί οι τύποι, ότι κρατούμε τον κόσμο στην αμάθεια, ότι τον κρατούμε στη δυσιδαιμονία για να μπορούμε να τον χειριζόμαστε και να τον, στην ουσία να τον λαιλατούμε. Όπως θυμάστε, αυτό έλεγε ο Προτεσταντισμός, ότι παρουσιάζεται δήθεν ότι υπάρχουν θαυματουργές, εικόνες και ωστά. Γιατί το κάνετε αυτό? Για να λαιλατείτε τους πιστούς. Γιατί, πώς το κάνετε αυτό? Γιατί τους κρατάτε στην αμάθεια και στη δυσιδαιμονία. Ναι. Αυτό λοιπόν μας κατηγορούν. Αφού μας κατηγορούν αυτό, και ότι οι ιερείς μας, επίσης ο Προτεσταντισμός, όχι απλώς κατηγορούσε ότι κρατάτε στους ανθρώπους στην αμάθεια και στη δυσιδαιμονία, αλλά και οι ίδιοι σας οι ιερείς είναι κάτι ρεμάλια στην ουσία, πάλι άνθρωποι διεφθαρμένοι και αυτοί αμαθείς που απλώς χρησιμοποιούν την θέση τους για να ξεγελούν τους πιστούς. Μάλιστα, αυτές ήταν οι κατηγορίες που εκτοξεύονταν από την πλευρά των Προτεσταντών. Οπότε η Καθολική Εκκλησία λέει, τι είπανε αυτά, αυτοί οι γελοί, είπαν ότι εμείς θέλουμε τους ανθρώπους αμαθείς, εμείς θα δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο σχολείο στη γη. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, όχι μόνο θα δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο δίκτυο σχολείων στη γη, αλλά θα πάνε τα σχολεία μας σε όλα τα μέρη του κόσμου. Δεν πάει να είναι Κινέζοι, να είναι Ινδοί, να είναι οτιδήποτε. Θα πάνε και θα δημιουργηθούν καθολικά σχολεία. Και οι ιερείς μας θα γίνουν οι πιο μορφωμένοι ιερείς της χριστιανοσύνης. Θα περνούν συνέχεια από εκπαίδευση διαβίου. Συνεχώς θα περνούν από σεμινάρια και θα μαθαίνουν γλώσσες, θα μαθαίνουν όχι μόνο τις γλώσσες της θρησκείας, αλλά και γλώσσες για να διδάσκουν τα σωστά. Μάλιστα. Πήραν απόφαση για τη δημιουργία σχολείων. Την τήρησαν άραγε? Ναι. Η Καθολική Εκκλησία διαχειρίζεται εκατοντάδες χιλιάδες σχολείων σε όλη τη γη. Εκατοντάδες χιλιάδες σχολείων. Όχι δεκάδες, εκατοντάδες. Στην πράξη, καλά στις καθολικές χώρες, δηλαδή Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, τα σχολεία είναι καθολικά, εν πολλής, και πηγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι σε αυτά. Μέχρι σήμερα που έχουν δημιουργηθεί παραλλήλως κρατικά σχολεία, τα καθολικά σχολεία, τα σχολεία της Καθολικής Εκκλησίας θεωρούνται πολύ καλά και μέχρι σήμερα πηγαίνει ένας μεγάλος αριθμός παιδιών στα σχολεία της Καθολικής Εκκλησίας. Να σκεφτείτε ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι εμβληματική χώρα του Προτεσταντισμού, υπάρχουν χιλιάδες σχολεία καθολικών και μάλιστα πηγαίνουν ο κύριος Μπλερ στην Αγγλία, όταν ήταν, αν θυμάμαι καλά, πρωθυπουργός της Αγγλίας, έβαλε τα παιδιά του σε καθολικό σχολείο, ενώ είναι πρωθυπουργός προτεσταντικής χώρας και είχε γίνει θέμα στην Αγγλία γιατί έβαλε τα παιδιά του σε καθολικό σχολείο και είπε ο κύριος Μπλερ ότι είναι απλώς πολύ καλό σχολείο και θέλει τα παιδιά να πάνε σε πολύ καλό σχολείο και εγώ θα πάνε στο πολύ καλό σχολείο. Μάλιστα. Στην Ελλάδα έχουμε τέτοια σχολεία που δημιούργησε? Βλέπω και από φοιτήσασες από τις Ουρσουλίνες. Εδώ η ανήσυχή μας, με το Μίτσο εδώ. Τελείωσε, σας αγαπώ, τέλειωσε. Είμαι μαζί σας. Λοιπόν, αφού πήραν αυτή την απόφαση, δημιούργησαν σχολεία σε όλη τη γη. Το δεύτερο που απεφάσισαν είναι το εξής. Τι μας λένε αυτοί οι Ελλήνοι? Ότι εμείς δεν θέλουμε να μεταφέρουμε τις σωστές απόψεις και, και να βοηθάμε τον κόσμο. Μας κατηγορούν ότι το μόνο που σκεφτόμαστε είναι να μαζεύουμε χρήματα και να μην κάνουμε φιλανθρωπίες. Θα γίνουμε ο μεγαλύτερος φορέας φιλανθρωπίας στον κόσμο. Δεν θα υπάρχει σημείο της γης
που να μην υπάρχει η παρουσία της Καθολικής Εκκλησίας και να μην προσφέρει βοήθεια σε αρρώστους, σε ορφανά, μάλιστα. Αυτές οι αποφάσεις που πάρθηκαν σε αυτά τα 30 χρόνια της Συνόδου του Τριντέντουμ, δεν ήταν μόνο αυτό, η Καθολική Εκκλησία άλλαξε και τη δομή της ολόκληρη. Ολόκληρη. Σε αυτή τη Σύνοδο αποφάσισε να λειτουργεί κεντρικά, αλλά και αποκεντρωμένα. Δηλαδή, δημιούργησε, έδωσε δυνατότητες στις περιφερειακές ομάδες του καθολικισμού να έχουν και αυτές ρόλο στα τοπικά πράγματα, και ενώ είναι τόσο κεντρική άποψη ο καθολικισμός, να έχει και δυνατότητες. Κάτι σε αυτό περίπου προσπάθησε να μιμηθεί την Ορθοδοξία, η οποία στηρίζεται στις ενορίες. Και το έδωσε έμφαση σε αυτό, μάλιστα. Αφού πήρε αυτές τις αποφάσεις, το δεύτερο που έκανε ήταν να δημιουργήσει τα άτομα που θα μπαίνανε σε αυτή τη δράση. Και στηρίχτηκε, σκέφτηκε να κάνει το εξής. Ποιος θα μεταφέρει το μήνυμα του καθολικισμού, ποιος θα κάνει τις φιλανθρωπίες, ποιος θα διδάσκει τον κόσμο γράμματα, μόρφωση. Και αποφάσισαν ότι θα το κάνουν αυτό οι ιεραποστολικά τάγματα. Ο καθολικισμός έχει παράδοση σε ιεραποστολικά τάγματα, τα οποία και τώρα, αυτή την εποχή, τα ξαναέφερε στο προσκήνιο, τα ξαναοργάνωσε, αλλά και δημιουργήθηκαν και νέα ιεραποστολικά τάγματα. Το τάγμα το οποίο κυρίως πήρε πάνω του αυτή την δράση, την αντίδραση της Καθολικής Εκκλησίας, αυτά όλα που σας περιέγραψα ονομάζονται στη βιβλιογραφία αντιμεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι οι Προτεστάντες και αντιμεταρρύθμιση είναι η απάντηση της Καθολικής Εκκλησίας στη δράση των Καθολικών. Τι είναι, ποιοι ήταν η αιχμή του δόρατος της αντιμεταρρύθμισης? Ήταν κυρίως το ιεραποστολικό τάγμα των Ιησουητών. Αυτοί οι Ιησουίτες είναι από το όνομα του Ιησού, έτσι, οι Ιησουίτες. Κατά κύριο λόγο ήταν Ισπανοί καθολικοί και Γάλλοι φυσικά και Ιταλοί, οι οποίοι συνδυάστηκαν, το τάγμα τους ήταν ξεχωριστό. Έχει μείνει, θα το γνωρίζετε ίσως, το τάγμα των Ιησουητών ήταν τάγμα υψηλότατης εκπαίδευσης. Τα μέλη τους περνούσαν από υψηλότατη εκπαίδευση και μάλιστα παρήγαγαν γνώση. Όσοι είσαστε των θετικών επιστημών, σας μιλάει ο Ιδήμων τώρα, όσοι είσαστε των θετικών επιστημών, αλλά το ξέρω από φίλους που είναι, στα πολυτεχνία όλου του κόσμου διδάσκονται μαθηματικά των Ιησουητών. Οι Ιησουίτες είχαν μεγάλη επίδοση σε θέματα που αφορούσαν τα μαθηματικά, τη φυσική κτλ. Θέλω να πω πρωτοπόροι, όχι απλώς μια γνώση έτοιμη, παρήγαγαν γνώση. Φυσικά ήταν οι Ιεραπόστολοι, οι Καθολικοί. Κοντά τους ήταν Φραγκισκανοί, ήταν Δομινικανοί. Δομινικανοί θα πει τα σκυλιά του Κυρίου. Κάνει Ντόμινι. Ντόμινους είναι ο Κύριος, ο Θεός. Κάνει είναι τα σκυλιά του Κύριου. Οι φύλακες δηλαδή, οι φύλακες της χριστιανοσύνης, Δομινικανοί, Φραγκισκανοί, Καπουκίνοι, Ουρσουλίνες, ένα σωρό ομάδες καθολικές, οι οποίες τι έκαμαν, παίρναν εκπαίδευση στην Ιταλία, κατά κύριο λόγο, ή στην Ισπανία, υψηλοτάτου επίπεδου και θρησκευτική, αλλά και εγκύκλια, και επίσης και στέλνονταν σε διάφορα μέρη του κόσμου. Πριν σταλούν στα μέρη που θα πήγαιναν, μάθαιναν τη γλώσσα του τόπου που θα πήγαιναν. Θα στελνόταν στην Κίνα, μάθαιναν Κινέζικα. Πριν πάνε στην Κίνα, μάθαιναν Μανταρίν Κινέζικα. Θα στελνόταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, σε ελληνικές περιοχές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, μάθαιναν ελληνικά και έφταναν εδώ ξέροντας ελληνικά. Στην Κένια θα πήγαιναν, μάθαιναν Σουαχίλι. Η Καθολική Εκκλησία δηλαδή απάντησε λέγοντας, εμείς θα γίνουμε παγκόσμιοι. Θα μεταφέρουμε το μήνυμα του καθολικισμού σε όλο τον κόσμο και δεν πάτε να πνιγείτε εσείς που μου λέτε αυτά. Τώρα, το κάμανε αυτό, πήγαν σε όλα τα μέρη της γης. Απάντηση,
πήγαν σε όλα τα μέρη της γης. Μάλιστα και στα δικά μας μέρη ήρθανε. Στη Σύμη, στην Σύρο, στην Ατίνο, στη Σαντορίνη, στην Κύμολο, στα νησιά του Αιγαίου, στα νησιά του Αιγαίου. Σας προκαλώ. Δημιουργήθηκαν σχολεία από αυτούς τους ιερωμένους της αντιμεταρρύθμισης. Στην Αθήνα, τα σχολεία, το γαλλικό Σεν Ζωζέφ και το γαλλικό σχολείο και οι Ουρσουλίνες και η Λεόντιος και, και στον Πειραιά η Ζαν Ντάρκ και τα λοιπά. Πριν από 3-4 χρόνια με είχαν καλέσει στον Πειραιά να κάνω μαθήματα, αυτά τα μαθήματα, και μου λένε θα γίνουν στη Ζαν Ντάρκ. Εγώ δεν την είχα ακούσει την Ζαν Ντάρκ. Και πάω και βλέπω ένα τετράγωνο ολόκληρο. Τι είναι τούτο εδώ? Είναι αντιμεταρρύθμιση. Αυτό είναι η αντιμεταρρύθμιση. Και προσέξτε να δείτε, οι άνθρωποι που ήρθαν εδώ και οι Ουρσουλίνες και οι Δομινικανοί και όλοι αυτοί και δημιούργησαν σχολεία, σας λέω χαρακτηριστικά, το δεύτερο μακροβιότερο ελληνικό σχολείο μετά τη Μεγάλη του Γένου Σχολή, εάν εκλάβουμε ότι η Μεγάλη του Γένου Σχολή είναι συνέχεια της Πατριαρχικής Ακαδημίας, είναι το σχολείο των Ιησουητών της Νάξου. Το σχολείο των Ιησουητών της Νάξου λειτουργήσε από το 1626, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι το 1926. 300 χρόνια. Δεν υπάρχει άλλο σχολείο ελληνικό που να λειτουργήσε τόσο πολύ. Και ήταν ελληνικό σχολείο. Δηλαδή, οι Ιησουίτες, όταν έφτασαν στα νησιά μας, οι Δομινικανοί, οι Φραγκισκανοί, ελληνικά δίδασκαν. Είχαν μάθει ελληνικά. Βέβαια, δίδασκαν και τη γαλλική γλώσσα, δίδασκαν και την ιταλική γλώσσα. Και αυτό έκανε τα σχολεία τους ακόμη πιο περιζήτητο, γιατί οι γονείς βάζαν τα παιδιά τους στα σχολεία αυτά, διότι μαθαίναν καλά ελληνικά. Μαθαίναν όμως και γαλλικά και ιταλικά και έτσι το κερδίζανε στη ζωή τους περισσότερα εφόδια. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι ο αποβιώσας Αρχιεπίσκοπος Αθηνών, ο Χριστόδουλος, υπήρξε μαθητής, αν δεν κάνω λάθος, της Λεοντίου και δάσκαλος της Λεοντίου. Τι θέλω να πω με αυτό? Στα σχολεία αυτά που δημιούργησε ο καθολικισμός σε όλο τον κόσμο και που σήμερα πάνε ένα σωρό παιδιά, και στην Ελλάδα και στην Τουρκία και στην Κένια και σε όλο τον κόσμο, δεν έκαναν προπαγάνδα μέσα στα μαθήματα, δεν κάναν προπαγάνδα ανοιχτή υπέρ του καθολικισμού, όμως εμέσως η εικόνα τους, το παράδειγμά τους, η ποιότητά τους, η υψηλή παιδεία που παρήχαν, όλοι αυτοί οι ιεραπόστολοι ήταν ντυμένοι σαν Μωυσής, δηλαδή με ένα απλό ρούχο, με μια ζώνη από τριχιά, σανδάλια κάτω, και ζούσαν πάρα πολύ απλά. Γιατί η Καθολική Εκκλησία έτσι απαντούσε στους Προτεστάντες, οι οποίοι τους κατηγορούσαν ότι σπαταλούν σε πολυτέλειες, και για να δείξουν ότι εμείς είμαστε οι συνεχιστές του Ιησού και εσείς είσαστε οι λάθος. Αυτές ήταν οι απαντήσεις. Και βέβαια δημιούργησαν ένα τεράστιο δίκτυο, η Καθολική Εκκλησία έχει ένα τεράστιο δίκτυο ορφανοτροφείων, νοσοκομείων, τα πάντα. Έχει και την πολύ μεγάλη οργάνωση που λέγεται Καριτάς, η οποία βρίσκεται παντού και διευκολύνει σε χίλια μύρια, και άμα χρειάζεσαι, δεν έχεις χρήματα για δικηγόρο, ας πούμε πας στην Καριτάς και σε βοηθάει να βρεις δικηγόρο, δεν έχεις χρήματα για γιατρό. Έχω μια φίλη η οποία έχει παντρευτεί Ιταλό στην Ιταλία χρόνια και μάλιστα δεν είναι καθόλου καθολική, αλλά πριν από καμιά 20 χρόνια την είχα συναντήσει, είχαμε χαθεί, και της λέω τι γίνεται, πώς πας, πώς ζεις, μια χαρά, ευτυχισμένη τον άντρα της μάλιστα. Λέω και τι κάνεις? Μου λέει, να σου πω, είμαι στην Καριτάς και ασχολούμαι με τους γέροντες της γειτονιάς μου, στην Ιταλία κάπου ζούσε, τους κόβουμε τα νύχια. Οι γέροντες άνθρωποι που ζουν μόνοι δεν μπορούν να κόψουν τα νύχια των παιδιών τους. Είναι πολύ δύσκολο. Οπότε κάποιες ομάδες πηγαίνουν και τους κόβουν τα νύχια. Άλλες ομάδες πηγαίνουν σε αυτούς τους γέροντες και τους παίρναν τη σύνταξη από την τράπεζα και τους τη φέρναν στο σπίτι, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε, γιατί φοβόντουσαν να πάνε, μην τους
χτυπήσει κάποιος κτλ. Θέλω να σας πω, ο καθολικισμός όχι μόνο λύνει τα μεγάλα, αλλά και τα μικρά. Παίρνεις ένα τηλέφωνο στην καθολική εκκλησία της περιοχής σου και βρίσκεις λύσεις. Έτσι ο καθολικισμός, τέλος πάντων, αντεπιτέθηκε με όπλα και είχε αποτέλεσμα. Είχε. Συγκρατήθηκε το ρεύμα του προτεσταντισμού. Όχι μόνο αυτό, αλλά ο καθολικισμός μέχρι σήμερα παραμένει με απόσταση η πιο μεγάλη δημογραφικά δύναμη της χριστιανοσύνης. Αν ολόκληρη η χριστιανοσύνη έχει 2 δισεκατομμύρια, 100-200 εκατομμύρια πιστών, το 1 δισεκατομμύριο 200, δηλαδή πολύ πάνω από το μισό τον πληθυσμό των χριστιανών του κόσμου ολόκληρου, είναι οι καθολικοί. Δεύτεροι έρχονται οι προτεστάντες με περίπου 800 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, και μετά οι χιλιάδες, είναι και οι Ορθόδοξοι, με καμιά 200 τόσο εκατομμύρια, και μετά όλοι οι άλλοι, που είναι χιλιάδες μικροομάδες, είναι ελάχιστοι, γιατί είναι μικροομάδες. Αλλά ο καθολικισμός παραμένει η ναυαρχίδα του χριστιανισμού, με απόσταση, μέχρι σήμερα. Πολύ περισσότεροι. Πολύ περισσότεροι. Οι Ορθόδοξοι είναι γύρω στα 200 τόσα εκατομμύρια. Οι Προτεστάντες είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια. Είναι πολύ περισσότεροι από πλευράς πιστών, αριθμού πιστών, έτσι. Ναι. Προσέξτε τώρα να δείτε όμως. Αν ο καθολικισμός είναι η μεγαλύτερη δύναμη της χριστιανοσύνης από πλευράς αριθμού, οι Προτεστάντες κυβερνούν τη γη. Να το επαναλάβω. Οι Προτεστάντες κυβερνούν τη γη ολόκληρη. Άρα, από πλευράς ειδικού βάρους, ο Προτεσταντισμός νίκησε κατά κράτος. Τι συμβαίνει, γιατί οι Προτεστάντες κυβερνούν τη γη? Πρώτα-πρώτα να πούμε ποιες χώρες είναι προτεσταντικές, για να δούμε αν ισχύει αυτό που σας λέω. Πάει. Πάμε στο χάρτη. Πάμε στο χάρτη. Λοιπόν, για κάποιο λόγο αυτό θέλει την μπαταρία. Θα τη βάλω. Λοιπόν, ξεκινάμε. Νορβηγία, Σουηδία, Δανία. Έχουν κύρος αυτές οι χώρες διεθνώς? Λέω, κρατήστε. Γερμανία. Η Γερμανία κατά κύριο λόγο είναι προτεσταντική. Η Ολλανδία κατά κύριο λόγο είναι προτεσταντική. Υπάρχουν και καθολικοί Ολλανδοί, αλλά είναι προτεσταντικοί. Η Αγγλία είναι προτεστάντικη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής είναι προτεστάντες. Ο Καναδάς είναι προτεστάντες. Η Αυστραλία είναι προτεστάντικη και η Νέα Ζηλανδία είναι προτεστάντικη. Η Ελβετία είναι προτεστάντικη. Τώρα, στον 19ο αιώνα, η μεγαλύτερη δύναμη στη γη ολόκληρη, η πρώτη παγκόσμια δύναμη του κόσμου στην παγκόσμια ιστορία, ήταν η Αγγλία, σωστά? Ο 19ος αιώνας, δηλαδή 1800 με 1914, γιατί πάει μέχρι το 14, ονομάζεται ο αιώνας της Αγγλίας, σωστά? Και αφού η Αγγλία μετά το τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο έπαψε να είναι η μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, ποια τη διαδέχθηκε? Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σωστά? Μήπως είναι προτεστάντικη και αυτή, σωστά? Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη, η ισχυρότερη χώρα στον 20ο αιώνα είναι η Γερμανία. Μια προτεστάντικη χώρα, έτσι. Τώρα, να σας πω κάτι άλλο. Άρα πιστεύω ότι πιστήκαμε. Μέχρι σήμερα οι παγκόσμιες δυνάμεις, αυτές που καθοδηγούν τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε. Ο πολιτισμός που ζούμε τα τελευταία 200-300 χρόνια ονομάζεται αγγλοσαξονικός πολιτισμός. Σωστό? Τι εννοείς με τον όρο αγγλοσαξονικό πολιτισμό? Είναι ο πολιτισμός που παρήγαγε η Αγγλία και τα παιδιά της. Δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, η Αυστραλία και ο Καναδάς.
ζούμε σε αυτόν τον πολιτισμό ή όχι. Να σας πω κάτι και σας προκαλώ. Τα τελευταία 200-300 χρόνια, οι περισσότερες εφευρέσεις στον κόσμο, με απόσταση, προέρχονται από τις προτεστάντικες χώρες. Η Αγγλία του 19ου αιώνα δηλαδή, μέχρι και το καζανάκι στην τουαλέτα μας, είναι εφεύρεση ενός Άγγλου υδραυλικού. Την ώρα που μπαίνουμε στο σπίτι μας, ανοίγουμε το ηλεκτρικό φως, ανοίγουμε το ψυγείο, βάζουμε ρούχα στο πλυντήριο, κρατάμε ένα κινητό στο χέρι και τηλεφωνάμε, βλέπουμε την τηλεόραση, ανοίγουμε το ραδιόφωνο, χρησιμοποιούμε το στυλό. Όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, το αυτοκίνητο είναι γερμανική εφεύρεση, όπως ξέρετε, του 19ου αιώνα, τη μηχανή εσωτερικής καύσης την εφήβρε ο κύριος Μπέντζ. Mercedes Benz, που λέμε και τα λοιπά, οι εφευρέσεις στις οποίες ζούμε κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι προτεστάντικες εφευρέσεις. Ο προτεστάντικος κόσμος, δηλαδή η Αγγλία, η Γερμανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τα τελευταία 200-300 χρόνια παράγουν τον πολιτισμό στον οποίο ζούμε. Σωστά, τα ρούχα που φοράμε, η μουσική που ακούμε. Οι Beatles ήταν προτεστάντες. Ο David Bowie που πέθανε και έκλαιγαν οι φοιτητές μου είναι προτεστάντης. Οι Rolling Stones ήταν προτεστάντες. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ο κινηματογράφος που βλέπουμε, το Hollywood, δεν παράγει τις περισσότερες ταινίες που έχουμε δει. Δηλαδή, προτεστάντες. Η μουσική που ακούμε, ο πολιτισμός στον οποίο ζούμε, τα θεατρικά έργα που βλέπουμε, κατά κύριο λόγο, δεν λέω απολύτως, προέρχονται από τους προτεστάντες. Άρα, οι προτεστάντες είναι η δύναμη των τελευταίων 300 χρόνων. Και αυτοί είναι που βάλαν τον κόσμο στην επόμενη επανάσταση, δηλαδή τη βιομηχανική επανάσταση. Η βιομηχανική επανάσταση, οι μεγάλες επαναστάσεις είναι η αγροτική, η γεωργική επανάσταση που έγινε το 10.000-12.000 π.Χ. στη Μεσοποταμία και στην Αίγυπτο, και η δεύτερη μεγάλη επανάσταση στην οποία ζούμε είναι η βιομηχανική επανάσταση. Πού έγινε αυτή η βιομηχανική επανάσταση? Στην Αγγλία. Είναι παιδί του προτεσταντισμού και αυτή. Και η δεύτερη χώρα στην οποία πιστώνεται η βιομηχανική επανάσταση είναι η Ολλανδία. Επίσης βιομηχανική χώρα. Πρωτοπόρα βιομηχανική χώρα. Και βέβαια και η Γαλλία που δεν είναι προτεστάντες. Δεν θέλω να πω ότι είναι μόνο οι προτεστάντες, αλλά οι προτεστάντες πρωτοπορούν. Μάλιστα, μέχρι σήμερα. Ετοιμάζονται οι Κινέζοι. Κοιτάξτε, όλα έχουν ένα κύκλο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω με ασφάλεια. Και ο κύκλος της δύναμης των προτεσταντών θα ολοκληρωθεί και θα έρθει ένας επόμενος κύκλος. Κατά πάσα πιθανότητα είναι η Κίνα. Αν είναι η Κίνα, να σας πω κάτι σε αυτό έτσι για να σας ταράξω. Υπάρχουν πολλοί μελετητές που πιστεύουν ότι δεν μπορεί να υπάρξει πρωτοπορία στον κόσμο πλέον εκτός προτεσταντισμού. Ότι μόνο αν είσαι προτεστάντης μπορείς να είσαι τόσο επιτυχημένος. Διότι ο προτεσταντικός κόσμος είναι πράγματι ο πιο επιτυχημένος. Πολιτικά, πολιτιστικά, οικονομικά, στα τελευταία 300 τουλάχιστον χρόνια σε όλο τον κόσμο και καθοδηγεί. Αν αυτό ανατραπεί από την Κίνα, που υποτίθεται ότι ετοιμάζεται, οι μελετητές λένε έτσι θα είναι. Γιατί και οι Κινέζοι ένα προτεσταντισμό υπηρετούν. Ο Κομφουκιανισμός είναι προτεσταντισμός 2.000 χρόνια πριν τον Λούθυρο. Αυτή είναι η απάντηση. Γιατί τι λέει ο Κομφούκιος, σε τι δίνει έμφαση? Στην εργασία, στην αφοσίωση, στην εντιμότητα, στην προσωπική ευθύνη και την ευθύνη απέναντι στο κοινό. Έχεις ευθύνη για τον εαυτό σου, αλλά και ευθύνη για την κοινωνία σου. Τα ίδια υπογραμμίζει κατά κανόνα και ο προτεστάντικος κόσμος. Και σε αυτό πιστώνεται η μεγάλη του δύναμη. Πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, να πούμε δύο σημεία που σχετίζονται με την πολιτική δύναμη του προτεσταντισμού, διότι στον προτεσταντικό κόσμο έχουν συμβεί και οι μεγάλες πολιτικές αλλαγές των 200-300 χρόνων. Δεν είναι μόνο
η βιομηχανική επανάσταση στην οποία οδήγησαν τον κόσμο, αλλά οι θεσμοί τους είναι εκείνοι τους οποίους υπηρετεί η ανθρωπότητα όλη. Να σας προκαλέσω. Υπάρχει μία λέξη που λέγεται εξυγχρονισμός. Σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, όταν λες τη λέξη εξυγχρονισμός, μου λέτε τι σημαίνει? Λέει, η κοινωνία μας να εξυγχρονιστεί. Τι θα λέμε όταν λέμε η κοινωνία να εξυγχρονιστεί? Τι εννοούμε με τη λέξη να εξυγχρονιστεί? Όχι μόνο εμείς, όλη η γη, 190 τόσες χώρες, όταν λένε τη λέξη εξυγχρονισμό, ένα πράγμα σημαίνει. Έχοντας ως πρότυπο ποιον? Να εξυγχρονιστώ παίρνοντας ως πρότυπο ποιον? Πείτε μου, ποια χώρα θα πάρεις ως πρότυπο για να εξυγχρονιστείς? Θα πάρεις την Κένια? Θα πάρεις την Ελλάδα? Ποια χώρα θα πάρεις? Θα πάρεις τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα πάρεις την Αγγλία, θα πάρεις την Ολλανδία, θα πάρεις ενδεχομένως τη Γαλλία, που δεν είναι προτεστάντικη, αλλά έζησε τον προτεσταντισμό. Η Ιαπωνία εξυγχρονίστηκε. Η Ιαπωνία εξυγχρονίστηκε. Αυτό έκανε. Έμοιασε τη Δύση. Έγινε αντίγραφο της Δύσης. Σε όλη τη γη. Εξυγχρονίζομαι σημαίνει παίρνω θεσμούς, παίρνω ιδέες, παίρνω... Και από ποιες χώρες? Από τις πιο προχωρημένες χώρες στον κόσμο. Ποιες είναι οι πιο προχωρημένες χώρες στον κόσμο? Κατά κανόνα είναι προτεστάντικες χώρες. Άρα, οι προτεστάντικες χώρες έχουν βάλει τα δεδομένα. Και με αυτά πορεύεται η υπόλοιπη γη. Ή πορεύεται ή δεν πορεύεται. Δεν είναι αναγκαστικό να πορευτεί. Αλλά σε όλες τις χώρες κάποιοι λένε, ρε παιδί μου, γιατί δεν κάνουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να είναι τόσο αποτελεσματικό όπως στην Νορβηγία? Γιατί το σύστημα υγείας μας δεν το κάνουμε να είναι τόσο καλό όπως στη Σουηδία? Γιατί δεν κάνουμε? Δεν είναι αυτές οι χώρες που έχουν? Να σας πω κάτι. Υπάρχει μία υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που κατατάσσει τις χώρες κάθε χρόνο. Θα την ξέρετε. Κάθε χρόνο. Κατατάσσει τις χώρες, ποια έχει την καλύτερη παιδεία, ποια έχει την καλύτερη υγεία, ξέρω εγώ, ποια έχει τις καλύτερες συγκοινωνίες. Όλα τα καλύτερα και τα χειρότερα. Οι καλύτερες χώρες είναι, ας πούμε, το 1 και οι χειρότερες είναι το 195. Πόσες χώρες είναι? Ποιες είναι οι λιγότερο διεφθαρμένες? Ποιες είναι οι περισσότερο διεφθαρμένες? Όλα αυτά. Να σας πω ποιες χώρες έχουν συνήθως τις καλύτερες επιδόσεις. Στα καλά. Στα καλά. Και ο συνδυασμός αυτών, δηλαδή είναι και τελικά σου δίνει και το τελικό χτύπημα. Ο συνδυασμός των καλών σε ποιες χώρες είναι περισσότερο πλούσιος? Ποιες χώρες έχουν και καλύτερη παιδεία και καλύτερη υγεία και καλύτερη και όλα αυτά και καλύτερο πιο ισορροπημένο φορολογικό σύστημα και πιο όλα αυτά που τα πιάνουν. Να σας πω τις χώρες που συνήθως είναι. Συνήθως πρώτη ή δεύτερη είναι η Νέα Ζηλανδία, η οποία σπάει τα ταμεία εκεί πέρα. Είναι η Νορβηγία, είναι η Σουηδία και η Δανία που έχουν πάρα πολύ μεγάλες επιδόσεις. Είναι η Ελβετία που έχει πολύ μεγάλες επιδόσεις. Η Ολλανδία επίσης που έχει πολύ καλές επιδόσεις. Είναι και η Φιλανδία που δεν είναι προτεστάντικη, αλλά εντάξει δεν είπαμε να είναι και απαραίτητα, αλλά στις 10 πιο επιτυχημένες χώρες του κόσμου, οι 8 θα είναι προτεστάντικες. Ο Καναδάς, τι λέμε τώρα, είναι οπωσδήποτε μέσα στις 10 πιο επιτυχημένες χώρες του κόσμου. Αν είναι οι 8 πιο επιτυχημένες χώρες, θα είναι προτεστάντικες και Καναδιό να ξεφεύγουν. Τυχαίο, δεν νομίζω. Δεν είναι τυχαίο. Αν δείτε στις μουσουλμανικές χώρες, τώρα είναι κάτι από αυτές που αναδύονται. Ναι, αυτές που επειδή έχουν έναν εμμύρη που έχει άπειρα χρήματα και τα δίνει, ναι. Καμία σχέση. Εσείς θα κάνατε εξυγχρονισμό με βάση το Κατάρ? Στη λέξη εξυγχρονισμό θα βάζετε το Κατάρ? Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα έρθει. Υπάρχει περίπτωση. Θα είναι η αντιστροφή. Αν έρθει, θα είναι η αντιστροφή του πολιτισμού. Γυρνάω τώρα στο ζήτημά μας αυτό. Σας έλεγα τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, σωστά?
Τα καλύτερα. Οι βόρειοι, ελάτε, αυτό είναι το άλοθη των αθλίων. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ήλιο. Τώρα τους δίνουν χάπια και έχουν πέσει τελείως η αυτοκτονία. Δεν έχουν ήλιο και τρελαίνουν. Ναι, δεν έχει σχέση. Η ζωή τους είναι μαγική. Πάτε. Πάτε στην Νορβηγία να δείτε. Δεν το λέμε τώρα, είναι η καθαριότητα, η... τι να πεις, η ευγένεια, οι λειτουργίες. Εντάξει, τώρα. Άλλο επίπεδο, άλλο επίπεδο. Δεν το συζητάμε, δεν έχει σχέση. Δεν έχει σχέση. Στην Ελβετία, στη Σουηδία, τι λέμε τώρα. Άμα έχετε πάει, είναι άλλος πλανήτης. Η Αυστραλία, ο γιος μου ήταν στην Αυστραλία 7 χρόνια. Θέλω να σας πω κάτι προσωπικό. Πάω στην Αυστραλία, ο γιος μου ήταν 7 χρόνια στην Αυστραλία. Σας έχω στεναχωρήσει σε προηγούμενο μάθημα και σας εξήγησα ότι τα πιο υπέροχα παιδιά στον κόσμο είναι τα δικά μου, έτσι. Οπότε εντάξει, το έχετε πάρει το... το μήνυμα το πήρατε, την πληγή σας την άνοιξα κτλ. Ο γιος μου ήταν με την ύφη μου, η ύφη μου είναι Ιταλίδα, όπως σας έχω πει, ζούσαν στην Αυστραλία 7 χρόνια. Στο Brisbane, μια πόλη βόρεια από το Σίδνεϊ. Τα παιδιά είχαν μια ψηλοδουλειά. Δεν είναι ότι ανήκαν σε καμιά υψηλή τάξη. Μέναν σε μια συνοικία που ήταν μεσαία συνοικία. Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτή τη συνοικία. Την καθαριότητα. Την ησυχία τη νύχτα μετά τις 8. Στις προτεσταντικές χώρες. Δεν ακούγεται κιχ. Διότι ο προτεστάντης. Το κύριο πράγμα που κάνει είναι να δουλεύει καλά. Που τι θα πει δουλεύω καλά. Ξυπνάω πρωί. Στις 5:30 ώρα. Τρώω ένα γερό πρωινό. Παίρνω το αυτοκίνητό μου και είμαι στη δουλειά μου μισή ώρα πριν από την έναρξη του ωραρίου. Κάθομαι στη δουλειά μου, το ωράριό μου όλο και φεύγω μετά. Προσέξτε να δείτε τώρα, για να σας πω, δεν ξέχασα ότι σας έλεγα για τον Brisbane, πόσο δυνατό είναι ο πολιτισμός των Προτεσταντών, στον οποίο είμαστε μέχρι εδώ πνιγμένοι. Να σας πω κάτι. Οι Προτεστάντες, κατά κύριο λόγο, είναι βόρειοι λαοί. Η νύχτα τους είναι μεγάλη και κοιμούνται μόλις πέσει ο ήλιος. Εξ αυτού κοιμούνται, γι' αυτό 8 η ώρα δεν υπάρχει, είναι κλειστά και τα φώτα στις χώρες αυτές, αν το έχετε δει. Μόνο στις κεντρικές λεωφόρους. Πάει ο Έλληνας και λέει, απολύτης τι παιδί μου. 8 η ώρα κοιμούνται όλοι. Μόνο στις κεντρικές λεωφόρους έχει κίνηση. Αυτοί οι απολύτες οι 8 η ώρα θα έχουν κοιμηθεί. Επειδή θα έχουν κοιμηθεί 8 η ώρα για να ξυπνήσουν 5:30. Τρώνε πάρα πολύ καλά στις 5:30 και 6 ώρα. Ένα γερό πρωινό. Μετά το μεσημέρι, επειδή εργάζονται, τρώνε το μεσημέρι κάτι ελαφρύ κατά τις 12 η ώρα. Γυρνάνε στο σπίτι τους κατά τις 5, τρώνε καλά, βλέπουν τις νυχτερινές ειδήσεις των 8, 7 και κοιμούνται. Λοιπόν, επειδή οι Προτεστάντες τρώνε γερό πρωινό, απεφασίστη ότι η ανθρωπότης πρέπει να τρώει γερό πρωινό. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Και βγαίνουν ένα σωρό και λένε να τρως καλό πρωινό. Να τρως. Εμείς εδώ είμαστε στη Μεσόγειο. Εμάς ο ήλιος κρατάει μέχρι τις 10 το βράδυ. Οπότε τρώμε στις 11 το βράδυ. Χωνεύουμε μέχρι τις 12, τραγουδάμε κάτι βραδινό. Ξυπνάμε το πρωί 7:30-8 κάποτε. Τώρα... το πρωί που ξυπνάγαμε, πίναμε μόνο ένα αφέψιμα και βγαίναμε και πηγαίναμε στη δουλειά μας και κατά τις 10 η ώρα τρώγαμε ένα δεκατιάτικο. Στις 10. Μετά στις 2 η ώρα τρώμε το μεσημεριανό μας μέχρι τις 3 και πάει μετά το βράδυ. Πάθαμε τίποτα με αυτό τον κύκλο. Χιλιάδες χρόνια ζούμε μια χαρά. Και περισσότερα χρόνια από τους... είμαστε μακροβιότεροι από τους Προτεστάντες. Αλλά επειδή οι Προτεστάντες ορίζουν τη ζωή όλης της γης,
αποφασίστηκε ότι πρέπει να τρώμε σαν τους Προτεστάντες. Και να τα διαφημίσεις, να φας και αυτό, να φας και τ' άλλο για πρωινό. Και δημητριακά. Κοιτάξτε, σε πολλές χώρες προτεστάντικες, στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, δεν τρώνε ψωμί. Το ψωμί το αγοράζουν από το σούπερ μάρκετ και είναι μια ιδέα, δεν τρώγεται. Επειδή δεν τρώνε ψωμί, τρώνε δημητριακά το πρωί. Εμείς είμαστε χώρα του ψωμιού, δεν χρειάζεται να φάμε στάρι σε δημητριακά. Έχουμε υπέροχο ψωμί. Θα μ' αγαπήσουν όλοι οι Έλληνες φουρναρέοι. Τέλειωσε αυτό. Έχω γίνει πράκτορας των Ελλήνων φουρναρέων και καλά κάνω. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Κοιτάξτε, την ιερή μου αγανάκτηση. Ωραία, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αποφάσισε ότι θα τρώσα Προτεστάντη. Σου ρίμαξε το πρωινό, φάτο. Αλλά εμείς πήραμε τον Προτεσταντών τη διαταγή, γιατί ό,τι πουν οι Προτεστάντες είμαστε έτσι. Ό,τι πουν οι Προτεστάντες, πρώτοι Έλληνες. Θα παίρνουν όλα. Ουά, μπράβο. Να φας δημητριακά. Σκοτώσουν να φας τα δημητριακά. Αλλά αφού φας τα δημητριακά, μετά τρως και το Δεκατιανό. Τρως και στις άδεκα. Παιδιά, ή Προτεστάντης θα είσαι, ή το ένα ή το άλλο. Δεν μπορεί να είσαι και τα δυο μαζί σε λίγο. Δεν θα μπαίνουμε από τις πόρτες. Αποφασίστε τι θέλετε. Σας είπαν οι Προτεστάντες να τρώτε. Φάτε, δεν χάθηκε ο κόσμος δηλαδή αν με τρως καλό πρωινό. Αφού αποφάσισα να τρως πρωινό, φάτο ρε παιδάκι μου. Αλλά μην τρως και τον άλλο κύκλο. Δεν μπορεί να είμαστε και τα δύο. Θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Άτιμος Προτεσταντισμός μου τεινάζει τα ρολόγια στον αέρα. Φταίνε αυτή η Προτεσταντή. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε. Είμαστε τόσο, οι Έλληνες ειδικά, τόσο επιρρεπείς στις διαταγές των Προτεσταντών. Δεν έχουμε καμία αντίσταση. Θα σας πω κάτι. Ο Προτεστάντης στη ζωή του τα έχει όλα ρυθμισμένα. Είναι χαρακτηριστικό του Προτεσταντισμού. Η οργάνωση, ο κανόνας δεν φεύγει από αυτό. Μάλιστα, αυτή είναι το άλλο άκρο από εμάς. Ο Προτεστάντης αν δεν έχει κανόνες να τηρεί, χάνει τον προσανατολισμό του. Δώσ' του κανόνες, γιατί χωρίς κανόνες δεν μπορεί. Ακόμη και εκεί που δεν χρειάζονται κανόνες, αυτός βάζει κανόνες. Γιατί έχει κανονολαγνία. Ξέρω μια χώρα. Τελείωσαν. Προσέξτε, το πρόβλημα των Προτεσταντών είναι ότι λατρεύουν τους κανόνες και προσπαθούν να τους τηρήσουν με τόση αφοσίωση. Είναι μέσα στον Προτεσταντισμό αυτό, διότι αφού βάζεις κανόνες, οι κανόνες αντανακλούν στην κοινωνία. Άμα τηρούμε τους κανόνες, τότε βοηθούμε την κοινωνία να πάει μπροστά. Ο Προτεστάτης την κοινωνία του την έχει πιο σημαντική, ακόμη και από τον εαυτό του. Οπότε το να τηρούνται οι κανόνες είναι σημαντικό. Αν δεν τηρείς τους κανόνες, είναι έγκλημα. Δεν είναι παράβαση, είναι έγκλημα. Είναι από εκείνες τις περιπτώσεις, αν έχετε πάει σε τέτοιες προτεστάτικες χώρες, είναι σουρεάλ. Είναι η διάβαση, ρε παιδί μου. Είναι η διάβαση, ο κανόνας είναι όντως, άμα είναι πράσινο. Περνάς, άμα είναι κόκκινο, στέκεσαι. Αλλά είσαι στη διάβαση, κοιτάς δεξιά, κοιτάς αριστερά. Δεν έρχεται κανένα ρημάδι αυτοκίνητο. Οπότε εσύ λες, σαν σωστός Βαλκάνιος Ελληναράς, λες τώρα θα περιμένω εγώ να ανοίξω το πράγμα. Τρατ, περνάς. Ο Προτεστάντης δίπλα, αγκούρι. Σε κοιτάει άγριος, γιατί εσύ παραβαίνεις τον κανόνα και κυρίως γιατί μαθαίνεις τα παιδιά, άμα κρατούν παιδί στο χέρι και εσύ περνάς, γίνονται έξελοι γιατί διδάσκεις τα παιδιά να μην τηρούν τους κανόνες και θα σκοτωθούν κτλ. Κτλ. Μάλιστα. Τηρούν κανόνες και τηρούν τόσο πολύ τους κανόνες που, κοιτάξτε να δείτε, εδώ είναι το αντίστροφο. Κοιτάξτε, όχι όλοι. Ποτέ οι κοινωνίες δεν είναι 100%. Ποτέ οι κοινωνίες δεν είναι 100%. Και σε αυτούς είναι άνθρωποι που δεν τηρούν κανόνες, και σε αυτούς είναι άνθρωποι που δεν εργάζονται, και σε αυτούς είναι κτλ. Απλώς τα ποσοστά κατά κύριο λόγο τείνουν προς την τήρηση των κανόνων, όπως και σε εμάς. Και εμείς δεν είμαστε μόνο μη τηρούντες τους κανόνες, υπάρχουν και άνθρωποι που τηρούν τους κανόνες, αλλά είμαστε μειοψηφία. Οι άνθρωποι που τηρούν στην Ελλάδα τους κανόνες, γενικά είναι μειοψηφία. Πάση περιπτώσει. Τώρα, το δικό τους πρόβλημα είναι ότι επειδή τηρούν τόσο πολύ τους κανόνες και με τόση αφοσίωση, δεν καταλαβαίνουν εύκολα πότε ένας κανόνας είναι λάθος.
Δεν είναι όλοι οι κανόνες σωστοί. Βάζεις ένα κανόνα και το δοκιμάζεις στη ζωή. Όμως αυτοί αργούν να καταλάβουν πότε ένας κανόνας είναι λάθος, διότι τον υπηρετούν τόσο πιστά που δεν δέχονται ότι είναι λάθος. Κάποια στιγμή θα τον καταλάβουν ότι είναι λάθος, αφού περάσει βέβαια. Ενώ σε μια άλλη χώρα που γνωρίζω, επειδή δεν τηρούνται ποτέ οι κανόνες, επίσης δεν καταλαβαίνεις αν είναι καλός ο κανόνας ή όλα, διότι ποτέ δεν έχει εφαρμοστεί και έτσι δεν ξέρεις αν τηρήθηκε. Δηλαδή, τι να πω, η ανθρωπότητα έχει ποικιλία, εμείς ανήκουμε σε αυτή την ποικιλία. Σας είπα, ο μέσος όρος ημών είναι κάνει έναν σωστό. Γιατί σας έλεγα πριν, αυτοί οι προτεστάντες είναι βόρειοι λαοί σε κρύα κλίματα κατά κύριο λόγο και πίνουνε. Οι άνθρωποι στο βορρά πίνουνε πολύ. Όχι μόνο οι Προτεστάντες και οι Ρώσοι που είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι, αυτοί πίνουν όλο το Βόλγα. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, οι άνθρωποι που είναι στο βορρά πίνουνε, γιατί είναι και το κλίμα που το σηκώνει. Και προσέξτε να δείτε, πίνουνε χωρίς να τρώνε. Εμείς στην Μεσόγειο έχουμε μία παράδοση εδώ και χιλιάδες χρόνια. Όταν πίνουμε κρασά, ξέρω εγώ, κρασί, είναι ο πνευματώδες, πάντα το συνοδεύουμε με λίγο φαγάκι. Με μεζέ. Δεν πίνουμε ξεροσφύρι. Ποτέ δεν έπινε η Μεσόγειος ξεροσφύρι. Ποτέ. Και πολύ καλά κάνει, διότι μας λένε, το φαίνεται κιόλας, είναι ευεργετικό για το στομάχι να υπάρχει τροφή την ώρα που μπαίνει το αλκοόλ. Αυτή δεν είναι η παράδοσή μας με το αλκοόλ. Δεν πίνουμε πολύ, δεν πίνουμε ξεροσφύρι, και πίνουμε με κάποιο μεζέ, με το φαΐ. Οι Προτεστάντες, οι Βόροι, και βέβαια είναι οι Προτεστάντες μέσα σε αυτό, πίνουν ξεροσφύρι. Πάνε σε κάποιους τόπους, σε μπαρ λέγονται, γέμισε η Ελλάδα μπαρ. Πότε βρεθήκαμε να έχουμε μπαρ? Αληθινά σας λέω, πιο μεγάλη υποταγή στον Προτεστατισμό δεν υπάρχει από αυτό. Ο Έλληνας είχε μπαρ, μόνο στα λιμάνια υπήρχαν μπαρ, γιατί έρχονταν ναυτικοί Προτεστάντες. Η υπόλοιπη Ελλάδα είχε ταβερνίτσες, είχε μικροχώρους που πηγαίναμε όλοι, τρώγαμε, πίναμε, τραγουδούσαμε. Δεν υπήρχε η έννοια του μπαρ, αυτή είναι προτεστάντικη έννοια. Τώρα οι Έλληνες νέοι δεν πάνε. Σου λέει, θα πάμε σε αυτό το μέρος και δεν έχει μπαρ? Τέλειωσε, πάει. Και κοιτάξτε να δείτε, πηγαίνουν στα μπαρ και πίνουνε, κάθονται, παραγγέλνουν τις μπύρες και έρχονται μπύρες και τις πίνουν έτσι. Αμίλητοι τις περισσότερες φορές, δεν μιλά. Ξέρετε το φοβερό νορβηγικό ανέκδοτο, πάνε δύο Νορβηγοί να πιούνε στο μπαρ. Αρχίζουν και πίνουν αλίπητα, αυτοί πίνουν αλίπητα, κραπ, κουβέντα δεν βγάζουν. Οπότε κάποια στιγμή, μετά από μια-δυο ώρες, λέει ο ένας Νορβηγός στον άλλον, άντε στην υγειά μας. Και λέει ο άλλος θυμωμένα, ήρθαμε για να φλιαρίσουμε ή για να πιούμε μπύρα. Λοιπόν, αυτό έγινε και στην Ελλάδα. Στα μπαρ δεν μπορείς να μιλήσεις, γιατί είναι τόσο δυνατή η μουσική, που στην ουσία σε αναγκάζει να πίνεις σαν να είσαι Προτεστάντης. Για σκεφτείτε το, πόσο δούλοι είμαστε, δούλοι. Τις υπέροχες έχουμε, μπορεί να έχουν και αυτοί ωραίες παραδόσεις, έχουμε και εμείς ωραίες παραδόσεις. Εμείς πετάμε τις ωραίες μας παραδόσεις αμέσως για να γίνουμε Προτεστάντες. Σας το λέω αυτό. Λοιπόν, να σας πω τώρα την ιστορία που σας έλεγα για το Brisbane του γιού μου. Μου έκανε εντύπωση. Εγώ τότε είχε το γιος μου αποκτήσει το μωράκι του και είχε πάει η γιαγιά, η Greek mother. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Η Προτεστάντισσα μάνα δεν θα το κάνει αυτό. Δεν ξέρω αν ξέρετε, στον προτεστάντικο κόσμο, 18 χρονών, τα παιδιά έχουν φύγει. Ο γιος του Bill Gates, 18 χρονών, τέλειωσε. Μόνος. Ούτε χρήματα, σπουδάζουν με δικά τους χρήματα, δεν ξέρω αν ξέρετε. Τα παιδιά από 18 χρονών και μετά σπουδάζουν με δικά τους χρήματα. Δεν υπάρχει από τους γονείς τους επιχορήγηση. Παίρνουν δάνεια από την τράπεζα,
Είναι ειδικά δάνεια που τα παίρνουν τα νέα παιδιά και τα εξοφλούν. Ο κύριος Ομπάμα, αν το ξέρετε, στην πρώτη του θητεία αποπλήρωσε το δάνειο που είχε πάρει για να σπουδάσει. Ο μέσος προτεστάτης γονιός δεν δίνει χρήματα στα παιδιά του. Μόνο του πρέπει. Γι' αυτό δουλεύουν. Τα παιδιά σπουδάζουν και δουλεύουν. Και τα πανεπιστήμια παρέχουν εργασίες για τα παιδιά. Καθαριότητες που γίνονται το ένα τ' άλλο για τους φοιτητές για να μπορούν να βγάλουν χρήματα. Είναι άλλο που κάνει ο προτεστάτης. Γενικά, χρήματα δεν δίνει εύκολα, ούτε βοηθάει με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρεί ότι κάνει κακό στα παιδιά του. Θεωρεί ότι τα κάνει εξαρτημένα και αναξιοπρεπή άτομα. Και δεν βοηθάει. Από άποψη δεν βοηθάει. Και μένουν άναυδοι όταν κάτι τύποι σαν εμένα, σαν εσάς. Αντιθέτως, εδώ εμείς είμαστε έτοιμοι να συντηρούμε τα παιδιά μας μέχρι τα 90. Μας λέει, δηλαδή 90 εσύ, 70 ο γιος σου και η μάνα λέει, αχ το καημένο μου, ο άλλος είναι 70. Δηλαδή, είμαστε η άλλη μπάντα. Λοιπόν, απέκτησα το μωράκι τα παιδιά μου και είπε η Greek Mother να πάει να βοηθήσει εκεί πέρα να βάλει πλάτη. Τότε η εγγονούλα μου ήταν σκληρό καρύδι και έκλαιγε. Οπότε κι εγώ η καημένη, για να τους αφήσω το ζευγάρι κάπως να κοιμηθεί, το έπαιρνα σε ένα καροτσάκι και έκανα βόλτες πάνω κάτω, είχα ρημάξει στη γειτονιά για να κοιμηθεί το ζευγάρι λίγο, μάλιστα. Προσέξτε να δείτε τώρα όμως την άλλη πλευρά του προτεσταντισμού, ο οποίος έχει αυτή την αίσθηση της κοινωνίας, του συνόλου της κοινωνίας, είναι πολύ ειδικό αυτό, πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα-πρώτα, υπήρχε ένα μεγάλο σχολείο κοντά, εκεί ένα λύκειο κάπου, και από το λύκειο αυτό έβγαιναν τα παιδιά. Ας πούμε, τέλειωνε το λύκειο και έβγαιναν τα παιδιά, έβγαιναν εκατοντάδες παιδιά. Σμπροχνότανε, γελάγανε, όλα με χαμηλή φωνή. Δηλαδή, έβγαινε ένα σχολείο και άκουγες έναν βόμβο. Όχι θόρυβο, βόμβο. Γιατί σε αυτές τις χώρες δεν μιλάνε δυνατά, γιατί είναι εκνευριστικό, μπαίνει στην ιδιωτικότητα του άλλου, δεν σέβεσαι τον άλλον, μιλάνε χαμηλόφωνα. Είναι χώρες που τα μωρά δεν κλαίνε, τα σκυλιά δεν γαυγίζουνε, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι ένα πράγμα, μια ηρεμία, τι να πω, δηλαδή, μπαίνεις μέσα στο λεωφορείο, είναι ένα σωρό μωράκια και δεν κλαίει κανένα. Πάει να κλάψει και η μαμά του λέει, νάιν. Αν η προτεστάντισσα μάνα πει νάιν, είναι νάιν και δεν τελειώνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάνει πίσω, έτσι μεγαλώνει. Είναι η ανατροφή του προτεστάντη. Αν έχετε δει τα έργα του Σουηδού, του σκηνοθέτου, του Μπέρκμαν, που ο πατέρας του Μπέρκμαν ήταν πάστορας προτεστάντης και γι' αυτό είναι αυστηρότατη η ανατροφή των παιδιών. Αυστηρότατη με γλυκύτητα, ανυποχώρητη όμως. Αν πεις, και δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλει δουλειά στο παιδί, στην προτεστάντικη οικογένεια, το μωρό από την ώρα που θα περπατάει, θα έχει μια δουλειά στο σπίτι. Ας πούμε, να πηγαίνει το ψωμί από εδώ εκεί, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το κάνει. Μόλις μεγαλώσει λίγο περισσότερο, να πηγαίνει τα σκουπιδάκια από εδώ εκεί. Μόλις μεγαλώσει λίγο περισσότερο αυτό. Είναι η υποχρέωσή του, τέλειωσε, θα το κάνει. Πρέπει να μάθει να είναι εργατικός και να έχει καθήκοντα. Και δεν υποχωρούν σε αυτό. Τέλος πάντων, μπορεί να είναι σκληρό, μπορεί να μας αρέσει, είναι όμως, το έχουνε κατά κανόνα πολύ. Η κυρία Μέρκελ είναι κόρη πάστορα προτεστάντη, δηλαδή να είστε βέβαιοι ότι έχει μεγαλώσει μέσα στους κανόνες, στο καθήκον και την πειθαρχία, να είστε βέβαιοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Και εκτός αυτού, λέω τώρα, χωρίς να την ξέρω τη γυναίκα, αλλά από τα στοιχεία, είναι κόρη πάστορα προτεστάντη και εκτός αυτού μεγάλωσε στην Ανατολική Γερμανία, όταν ήταν κομμουνιστική η Ανατολική Γερμανία. Δηλαδή, προτεστάντικη πειθαρχία και κομμουνιστική πειθαρχία, πάρτε αυγό και κούρευτο δηλαδή. Τι έχουμε απέναντι, καταλάβατε τι θέλω να σας πω. Γυρνάω όμως στο Brisbane για να δείτε την άλλη πλευρά.
Τα παιδιά όταν βγαίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση στο σχολείο, περνούσα εγώ, να σε χτυπήσουν. Δηλαδή, έχουν στο νου τους να μην σε σμπρώξουν, να μην... Μάλιστα, ο Προτεστάντης δεν σε ακουμπάει. Δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν έχετε βρεθεί σε αυτές τις χώρες. Εμείς λατρεύουμε να σμπροχνόμαστε, ρε παιδί μου. Είναι και μέσα στη συνομιλία μας. Εκείνοι δεν σε ακουμπούνε. Γενικά κάνουν έτσι, ας πούμε, να μην τύχει και ακουμπήσεις. Κι άμεση περνάς και τους ρίχνεις μία ωραία. Δεν μένουν άναυδοι. Πώς το έκανε αυτή η κυρία αυτό. Τι, πώς το έκανα, μωρέ. Μια χαρά είναι. Τι έγινε δηλαδή που συγκρουστήκαμε και λίγο. Εν πάση που κλείνει αυτή η παρένθεση. Λοιπόν, προσέξτε. Είμαι με το μωράκι. Η συνοικία που ζούσε τότε ο γιος μου ήταν πολύ ανηφορική. Είχε πολύ ανηφορικά σημεία. Και το πηγαίνω πάνω κάτω, σε ένα τοπίο, σε ένα περιβάλλον, μέσα στα λουλούδια, μέσα στην καθαριότητα, μέσα... και όχι απλότητα, με απλότητα. Ο Προτεστάτης κτίζει τα σπίτια του με υλικά παράγκας, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Υλικά παράγκας, αν πάτε στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Αγγλία, στην Αυστραλία, στη Νέα Ζηλανδία, τα σπίτια είναι κτισμένα με υλικά παράγκας. Ψευτοξύλα, ούτε ένα... Δηλαδή, ακούσα από το δίπλα σπίτι όλους τους θορύβους. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι ψευτοφτιαγμένα τα σπίτια από άποψη. Αλλά τα βάφουν συχνά, τα συντηρούν, είναι πολύ όμορφα κτλ. Και είναι τώρα μια κυρά με ένα παιδάκι. Μπαίνω, είμαι στην αρχή ενός δρόμου πολύ ανηφορικού και αρχίζω και σμπρώχνω το καροτσάκι για να ανεβώ αυτό το δρόμο. Και καθώς είμαι στην αρχή αυτής της ανόδου, ακούω ένα θόρυβο. Γυρνάω το κεφάλι μου και βλέπω στο τέλος του επικλινούς αυτού σημείου δύο αγοράκια, 10-12 χρονών, με skateboard. Είχαν δηλαδή φτάσει εκεί πάνω, προφανώς, για να το κατέβουνε, γιατί... Λοιπόν, εγώ εντάξει, είδα τα παιδάκια, συνέχισα να σμπρώχνω και ακούστε τη συνέχεια. Τα παιδάκια αυτά κατέβηκαν από το skateboard, το βάλανε παραμάσχαλα και άρχισαν να κατεβαίνουν με το skateboard παραμάσχαλα. Στην αρχή έμεινα εκπληκτή, μετά κατάλαβα ότι είδανε ότι εγώ σέρνω ένα καροτσάκι με μωρό και σκέφτηκαν να μην με ενοχλήσουν. Έβαλαν λοιπόν το skateboard παραμάσκαλα, πέρασαν από μένα, μου είπαν πολύ σιγανά good morning. Τους είπα good morning. Άκουσα να συνεχίζουν την... και εγώ ανέβαινα και αφού πέρασε ώρα τα άκουσα να ξανανεβαίνουν στο skateboard και να... Πρέπει να σας πω ότι μου ήρθε, βούρκωσαν τα μάτια μου. Αφού μου ήρθε να γυρίσω πίσω και να τα προλάβω και να πω, δείξτε μου τους γονείς σας. Ποιος σας ανέθρεψε έτσι να σεβαστούν παιδιά 10-12 χρονών που κατά κανόνα σε αυτή την ηλικία είσαι αυτιστικός. Δεν υπάρχει ο υπόλοιπος κόσμος. Να σεβαστούν μια κυρία με ένα μωρό και να περάσουν. Εδώ πέρα είναι για μένα, αυτά είναι απίθανα πράγματα. Δηλαδή, η ουσία του πολιτισμού μέσα σε αυτό. Έτσι αισθάνθηκα εγώ, έτσι αισθάνθηκα. Τα ζεις σε αυτές τις χώρες αυτά. Υπάρχει αυτή η αίσθηση του άλλου, του σεβασμού του άλλου σε σημείο υπερβολής καμιά φορά. Τώρα βέβαια αυτή η τήρηση των κανόνων σε αυτές τις χώρες μπορεί να μας φέρει σε πολλές ιστορίες και σημαντικότατος στον προτεσταντικό κόσμο είναι επειδή δίνουν μεγάλη σημασία στο θέμα της ατομικής ευθύνης. Αυτό είναι κεντρικό. Ο Προτεστάντης, αν πάρεις πάνω σου την ευθύνη, σε εκτιμά πολύ. Άμα πεις δικαιολογία, γι' αυτόν είναι, δεν είσαι άνθρωπος, είσαι σκουλίκι. Δεν το δέχεται. Θα σας πω πάλι μια ιστορία με τον άλλο μου γιο τώρα. Τον άλλο υπέροχο μου γιο. Προσέξτε να δείτε τώρα. Ο Προτεστάντης, επειδή όλα τα οργανώνει, όλα τα προβλέπει, όλα τα μεθοδεύει, δεν κάνει τίποτα την τελευταία στιγμή. Όλα τα κάνει πολύ πιο νωρίς από ό,τι πρέπει.
Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε της τελευταίας στιγμής. Και καλά κάνουμε. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο ή χειρότερο. Εμείς εδώ είμαστε της τελευταίας στιγμής. Εμένα, άμα είναι να δώσω μία εργασία και πρέπει να είναι 10 Ιουλίου μία εργασία, παρακαλώ να μην μου πούνε την πραγματική ημερομηνία, να μου πούνε μια ψεύτικη κανένα δύο μήνες πριν, διότι αν δεν έρθει η ώρα κοντά στο τέλος της ημερομηνίας, δεν εμπλέομαι να την γράψω την εργασία. Και νομίζω ότι έτσι κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή τα αφήνουμε τα πράγματα στο τέλος. Γενικά εδώ τα αφήνουμε τα πράγματα για το τέλος. Εκείνοι τα κάνουν πολύ νωρίτερα. Στα πανεπιστήμια τους υπάρχουν οι περίφημες deadline. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην παραδώσεις αυτό που σου έχουν πει την ημερομηνία που πρέπει. Μια εργασία που πρέπει να παραδοθεί μέχρι 10 Ιουνίου, 9 Ιουνίου πρέπει να έχει παραδοθεί. 10 Ιουνίου τέλειωσε. Δεν γίνεται δεκτή. Πάει. Και αυτό το ξέρουν αυτοί. Θα τα έχετε ακούσει ίσως. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί σας το λέω αυτό? Διότι ο γιος μου υπέροχος σπουδάζει σε ένα πανεπιστήμιο της Αγγλίας και γράφει το μάστερ του. Στο μάστερ του. Έχει deadline, δηλαδή ημερομηνία παράδοσης, ας πούμε, 10 Ιουνίου. Η εργασία του μάστερ δεν είναι απλή εργασία, είναι σοβαρή εργασία, θέλει δουλειά. Και εγώ είμαι της δουλειάς και ξέρω ότι παίρνει χρόνο αυτή η εργασία. Έχει βάλει το Πανεπιστήμιο ως τελική καταληκτήρια ημερομηνία, τι είπαμε, 9 Ιουνίου. Ο μέσος προτεστάντης φοιτητής, 9 Μαΐου έχει τελειώσει την εργασία, την έχει παραδώσει και φεύγει για τις διακοπές του. Ο μέσος Βαλκάνιος φοιτητής, 9 Μαΐου αρχίζει να γράφει την εργασία και βέβαια αρχίζει να τη γράφει μέσα σε ταραχή και πανικό, όπως κάνουμε όλοι γιατί είμαστε τις τελευταίες στιγμές. Έτσι και ο υπέροχος γιος μου και εκείνος ξεκίνησε τιμώντας τις παραδόσεις της φυλής την ώρα που οι άλλοι παρέδιδαν την εργασία τους. Και εγώ θεωρώ ότι δεν είμαι πιεστική μητέρα, αλλά γενικά οι μαμάδες μπορούν να είναι και πολύ εκνευριστικό πράγμα και δεν θέλω να είμαι εκνευριστικό πράγμα, αλλά μέτρωγε η αγωνία, διότι είχα καταλάβει ότι πλησίαζε ο καιρός και δεν είχε αρχίσει να γράφει. Γλυκά-γλυκά και με πλαγίως έλεγα, αγόρι μου καλό, πώς πάει η σύνθεση της εργασίας. Καλά μανούλα, καλά μανούλα. Δεν μου άρεσε εμένα αυτό το καλά μανούλα. Λέω, δεν το αρχίσαμε να το γράφουμε, δεν το αρχίσαμε, φαίνεται αυτό το πράγμα. Κάποια στιγμή το καλά μανούλα έμοιαζε σαν άρχισε. Άντε, λέω, άρχισε, εντάξει, δόξα τω Θεώ. Οπότε κάθε τόσο λίγο, μετά από 2-3 ώρες ξανά, κάθε μέρες ξανά έπαιρνα δίθεν τυχαία ένα τηλέφωνο, πώς πάει, παιδί μου. Καλά μαμά, καλά μαμά. Είχε αρχίσει να φαίνεται ότι πια δεν κοιμάται. Το επόμενο που συμβαίνει είναι να γράφεις και να μην κοιμάσαι και να πίνεις καφέδες, διότι δεν το έκανες όταν πρέπει και τώρα μάλιστα. Πώς πας, παιδί μου, καλά μαμά, να λέει, όμως χθες να σου πω, την ώρα που δούλευα στις 3 η ώρα έπεσε το ηλεκτρικό στην περιοχή μας και πήρα το ποδήλατο και πήγα σε μια άλλη συνοικία να βρω κανένα μπαρ ανοιχτό για να βάλω τον υπολογιστή στον αέρα. Μάλιστα, από αυτό και μόνο κατάλαβα ότι πλέον δεν κοιμόμαστε καθόλου και κινούμαστε 3 η ώρα σε διάφορα σημεία για να γράφουμε. Ωραία, εν πάση περιπτώσει. Και φτάνει η ώρα, 9 του μηνός. Εγώ από τα τηλεφωνήματα 7-8 του μηνός είχα καταλάβει ότι πλέον είμαστε σε κατάρρευση, δεν κοιμάται το σύστημα. Αλλά επειδή ήμουν μακριά, πάντα το παιδί μου είναι ευγενικό και γλυκό, έλεγε όλα τα καλά. Μάλιστα, μανούλα, μην ανησυχείς. Όχι, παιδί μου, δεν ανησυχώ. Μάλιστα. Και έρχεται η 9η του μηνός και τον παίρνω ένα τηλέφωνο και τον βρίσκω συντετριμένο. Λέει, μαμά, θα σου πω. Δεν τα κατάφερα. Δεν τα κατάφερα. Έχω τελειώσει τη δουλειά μου σε ένα 90%, αλλά μένει ένα 10% και δεν τελειώνει. Δεν τελειώνω, πάει. Τέλειωσε, το χάσα. Και ήταν έτσι και συντετριμένος, είπε συγγνώμη και σε σένα και στον πατέρα για τα χρήματα και όλη την... Εντάξει, και, τι να πω. Τι να πω. Λέω, παιδί μου, εντάξει, έγινε. Τι να κάνουμε, πάει, τέλειωσε. Ηρέμησε, πήγαινε να κοιμηθείς, το χάσαμε. Πάει, το χάσες. Έκλεισα το τηλέφωνο. Και μετά με πιάνει, λέω, ρε παιδί μου, τι σκυλαμάνα είμαι εγώ.
το παιδί έχασε αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να βοηθήσω καθόλου. Και άρχισα να σκέφτομαι, λέω, τι έχω διαβάσει για τον Προτεσταντισμό. Μήπως μπορώ να βοηθήσω. Οπότε τον παίρνω πίσω τηλέφωνο, του λέω, αγόρι μου, μην κοιμηθείς ακόμα. Πες μου, ο καθηγητής σου είναι Άγγλος ή είναι κανένας Ινδός, κανένας Έλληνας και τα λοιπά. Λέει, είναι Άγγλος. Άγγλος, λέω, τέλεια. Άκου τι θα σου πω. Θα κάνεις ακριβώς αυτό που θα σου πω όμως. Θα γράψεις τώρα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στον καθηγητή σου και θα πεις, κύριε καθηγητά, σας γράφω συντετριμμένος διότι έκανα ελεηνή διαχείριση του χρόνου μου. Άργησα να ξεκινήσω να γράφω την εργασία. Και του λέω, πρόσεξε μην γράψεις ότι έπεσε το ηλεκτρικό ρεύμα και τα λοιπά, διότι ο Προτεστάντης, αν του πεις δικαιολογία, θα γίνει έξω φρενών και θα πει στην ευχή του καμία. Και γράψε, έκαμα ελεηνή διαχείριση του χρόνου μου, που είναι και αλήθεια. Αλήθεια λες. Δεν οργάνωσα τα πράγματα, δεν ήμουν συστηματικός όπως έπρεπε και βρέθηκα μία μέρα πριν να μην έχω ολοκληρώσει την εργασία μου. Έχω απόλυτη ευθύνη για αυτό που έχει συμβεί. Το μόνο που σας ζητώ είναι, αν και εσείς νομίζετε, μια μικρή παράταση να ολοκληρώσω την εργασία μου. Τη στέλνει και του έρχεται μήνυμα, έχετε παράταση 24 ώρες. Άλλες, μην νομίζετε τίποτα πλουσιοπάροχα, αλλά 24 ώρες ήταν αρκετές. Κάθισε άλλες 24 ώρες με τους καφέδες και τελείωσε την εργασία. Γιατί ο Προτεστάντης εκτίμησε το ότι πήρε την ευθύνη επάνω σου. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Είναι στον κόσμο τους αυτό. Κατά μέσον όρο έτσι αντιδρούν. Μπορεί βέβαια, δεν είναι όλοι οι Προτεστάντες το ίδιο, αλλά στους προτεστάντικες κοινωνίες η έννοια της ατομικής ευθύνης τους παραλύει. Το δέχονται σαν δείγμα αξιοπρέπειας, σαν δείγμα λεβεντιάς, σαν δείγμα... Και μπορώ να σας πω άλλη μια μικρή ιστοριούλα, είστε βιαστή. Με μία σόκκινη ιστορία θα σας αφήσω. Ακριβώς επειδή σε αυτές τις κοινωνίες εκτιμούν την ανάληψη της ευθύνης. Πιο πολύ. Ανάληψη της ευθύνης για ένα λάθος που κάνες. Ο Προτεστάντης θεωρεί ότι οι άνθρωποι κάνουμε λάθη. Ανθρώπινο είναι, δεν είναι ένα... Αλλά το ζήτημα είναι να μην το μεταθέτεις στον άλλον. Να το παίρνεις επάνω σου. Τότε το εκτιμάει αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Στην Αγγλικανική Εκκλησία υπάρχει ο Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι και τα λοιπά. Η Αγγλικανική Εκκλησία έχει 51 άλλες εκκλησίες. Δηλαδή, όπου είναι το Commonwealth, υπάρχουν παραρτήματα της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Δηλαδή, στην Καναδά υπάρχει, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχει Αγγλικανική. Και εκεί υπάρχουν, ας πούμε, αντίστοιχοι σαν τον Αρχιεπίσκοπο του Καντέρμπουρι, επικεφαλής, σπουδαίοι. Σπουδαία θέση να είσαι αρχιεπίσκοπος. Όταν πεθαίνει, για να ανεβεί ένας αρχιεπίσκοπος, όπως ξέρετε, στην μία θέση, πρέπει να πεθάνει ο προηγούμενος. Είναι θέση διαβίου. Αυτές είναι θέσεις διαβίου. Ο πατριάρχης, οι αρχιεπίσκοποι, πρέπει να πεθάνει ο προηγούμενος για να ανεβεί ο επόμενος. Λογικό είναι. Και όταν πεθάνει ο προηγούμενος, αρχίζει μία συζήτηση ποιος θα είναι ο κατάλληλος για να τον διαδεχθεί. Θυμάστε και εμάς όταν πέθανε ο Χριστόδουλος για κάνα δύο μήνες υπήρχε μεγάλη συζήτηση στις εφημερίδες, ποιος θα είναι κατάλληλος κτλ. Έτσι και εκεί υπήρχε αυτή η ιστορία. Και από ό,τι φαινόταν, ο καταλληλότερος ήταν ένας ιερεμένος της Προτεσταντικής Εκκλησίας και Αγγλικανικής, πάρα πολύ μορφωμένος, πώς το λένε, Cambridge και Οξφόρδες και όλα τα λοιπά και με διδακτορικά και με φιλανθρωπικό έργο και με χίλια μύρια και όλοι έλεγαν ότι είναι ένας εκλεκτός κύριος. Επειδή έρχονταν η μέρα της εκλογής, ο κύριος αυτό ζήτησε από το κεντρικό σταθμό της τηλεόρασης να μιλήσει στον κόσμο. Και έτσι παρουσιάστηκε στο δελτίο των 9. Είναι τώρα το δελτίο των 9 που το βλέπει όλοι, είναι το κεντρικό δελτίο και παρουσιάζεται σε αυτό το δελτίο
ο υποψήφιος αρχιεπίσκοπος και δίπλα του ένας κύριος. Και απευθύνεται από την τηλεόραση στον κόσμο ο υποψήφιος αρχιεπίσκοπος και λέει: «Χαίρετε, είμαι ο Τάδε. Διαβάζω στις εφημερίδες και ξέρω ότι πολλοί από εσάς θα θέλατε εγώ να γίνω αρχιεπίσκοπος, με συγκινεί αυτό, με τιμά κτλ. Αλλά ήθελα να σας πω το εξής. Ο κύριος δίπλα μου είναι ο άντρας της ζωής μου. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ζω μαζί του. Σας το λέω, και όχι τώρα που είναι... Ήτανε πριν 20-30 χρόνια που αυτό ήταν σπάνιο». Λέει: «Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που σκέφτεστε να κάνετε εμένα αρχιεπίσκοπο, όμως λάβετε υπόψη σας ότι εγώ δεν πρόκειται να μην ζήσω με τον κύριο αυτό. Οπότε, εάν θέλετε, ευχαρίστως γίνομαι αρχιεπίσκοπος. Αν όχι, και πάλι για μένα, και μόνο που σκεφτήκατε να είμαι αρχιεπίσκοπος με τιμά και έχω το έργο μου να το κάνω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ, θα συνεχίσω το έργο μου όπως έκανα». Προσέξτε να δείτε. Αρχίζει μία συζήτηση έντονη, γιατί δεν είναι ευχάριστο να ξέρεις ότι ο αρχιεπίσκοπός σου τέλος πάντων έχει μια τέτοια σεξουαλική τάση. Όμως, τελικά ψηφίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Γιατί? Για την γενναιότητα και την ειλικρίνεια. Διότι ο προτεστάντης παραλύει όταν έχει απέναντί του κάποιον που λέει: «Ναι, εγώ είμαι αυτό, αν σου κάνω, έχει καλός. Αν όχι, μη». Τέτοιο πράγμα δεν θα γινόταν εύκολα σε ορθόδοξη πλευρά, θα γινόταν. Θα γινόταν σε καθολική. Σε προτεστάντικη έχει γίνει 2 και 3 φορές. Και δεν είναι ευχαριστημένοι. Και εκείνοι θα προτιμούσαν ο ιερέας τους, τέλος πάντων, να μην είναι ομοφιλόφιλος. Αλλά δώσανε έμφαση σε εκείνο που θεωρούν ότι είναι το ανθρώπινο στοιχείο, ότι δεν το κρύβει, λέγοντας: «Ένα σωρό έχουνε και το κρύβουνε». Ενώ αυτός βγήκε και το είπε καθαρά. Άρα το εκτιμήσανε σαν γενναίο και έντιμο άνθρωπο. Και έτσι το ψηφίσανε. This is Protestantism. You take, you like, you take or you leave it. Σας αρέσει ή όχι. Πάντως μπορείτε και να μην φάτε δημητριακά το πρωί. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Ναι, θέλω να σας πω. Για χαρά σας, τη Δευτέρα. Να είστε καλά.